Εν τω μεταξύ εγώ κάνω χαλαρωτικές ασκήσεις για να χαλαρώσουμε. Εν τω μεταξύ εγώ τα λέω σε εσάς και νομίζει η Θόμη ότι τα λέω σε εκείνη. Εντάξει. Γκίκες, χαιρετώ σας. Τι κάνουμε, πώς περνάμε. Έχετε καιρό να με ακούσετε. Όχι βέβαια, αλλά αυτή τη στιγμή, σε πολύ λίγο μάλλον, θα είμαστε μαζί για να τα πούμε και ακόμα μία Τετάρτη. Απόψε θα έχουμε στη συντροφιά μας μια εξαιρετική κοπέλα, μια κοπέλα που τουλάχιστον για μένα θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα πλάσματα που υπάρχουν στο χώρο μας και δεν κάνω λάθος, αλλά πάνω απ' όλα και ένα καλό παιδί. Αλλά αυτά θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Μέχρι τότε όμως σας εύχομαι να έχετε φτιάξει ήδη το ποτό σας, σας εύχομαι να έχετε ήδη στήσει τους αγαπημένους σας ατμοποιητές και σας εύχομαι ήδη να έχετε καθίσει αναπαυτικά, γιατί απόψε έχουμε να τα πούμε, έχουμε να πούμε πολλά. Εν τω μεταξύ Θόμη δεν με βλέπουν ακόμα ούτε εμένα να ξέρεις, αλλά με ακούνε τώρα, όση ώρα μιλάω με ακούνε. Το στρολάρω. Του στρολάρω. Για να βλέπω υπόπτες. Δεν βλέπω υπόπτες και με στεναχωρεί αυτό. Δεν βλέπω υπόπτες και με στεναχωρεί. Λοιπόν, άντε, καλή μας βραδιά και θα δείτε σε 1, 2, 3 και τη δικιά μου τσούνα προσωρινά. Καλησπέρα λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Geekers, χαιρετώ σας. Τι κάνετε? Εγώ είμαι super. Γιατί? Θα δείτε σε λίγο για ποιο λόγο. Προς το παρόν θέλω να μου πείτε αν με ακούτε κανονικά και με τον νόμο. Σήμερα, παιδιά, έχουμε στην παρέα μας ένα όμορφο κορίτσι, αλλά ταυτόχρονα και μια πολύ δυναμική γυναίκα. Αυτά βέβαια θα τα πούμε, είπαμε. Αλλά δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι. Εδώ το έχω συνέχεια αυτό το πράγμα, να λέω κοπλιμέντα για αυτή τη γυναίκα. Αλλά δεν πειράζει, χρειάζεται. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα, βλέπω τον Γκούνς, βλέπω τον Αντώνη τον Λαγοπάτη. Καλησπέρα, φιλαράκι, τον Λευτέρη τον Καράγιοργο. Το Ελενάκι μας, καλησπέρα Ελένη. Τον Κώστα τον Ασημακόπουλο, τον Αριστίδη τον Κεφάλα, τον Δημήτρη τον Καντζιλιέρη, τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο, καλησπέρα, καλησπέρα φιλεράκι, τον Σίμω τον Πετρόπουλο, τον Αργύριο Σκεπίση, σωστά το λέω φιλεράκι, και βέβαια φυσικά σιγά σιγά που μπαίνετε όλοι μέσα. Στην αρχή θα κάνω λιγάκι ένα ψιλοκράξιμο για ακόμα μια φορά, γιατί δεν βάζετε μυαλό κάποιοι, πολύ λίγοι, πάρα πολύ λίγοι, αλλά δεν βάζετε. Γιατί το λέω αυτό? Έχει να κάνει με τις σκληρώσεις, τις πολλές σκληρώσεις. Γενικά με τις σκληρώσεις σε αυτό το κανάλι, παρεμπιπτόντως. Ήταν αρκετές σκληρώσεις και θα γίνονται πιο πολλές σκληρώσεις. Και βέβαια εσείς εδώ να είμαστε μαζί και να τα λέμε και ξέρετε πώς γίνεται αυτό. Να σαπορτάρει ο ένας τον άλλον. Αλλά κάποιοι είναι λίγο έξυπνοι, μάλλον. Ίσως λίγο κουτοπώνυροι, μάλλον. Μάλλον. Αυτυχώς όμως είπαμε πάρα πολύ και ευχαριστώ και τους υπόλοιπους, γιατί βλέπουμε ποιοι είναι αυτοί που τουλάχιστον λένε και ένα ευχαριστώ ή τουλάχιστον καταλαβαίνουν τον άλλον. Okay. Που θέλω να καταλήξω, κάνουμε ένα πρόλογο για να μπείτε και στο νόημα σε τι θα πω. Μην νομίζετε ότι εγώ κάνω τις σκληρώσεις για να σας κοϊδέψω ή να τις βάλω τις σκληρώσεις στον πάτο μου ή να υποφεληθώ από εσάς για να τα παίρνω εγώ. Γελιέστε. Νομίζετε εσείς ότι έχω ανάγκη από ένα μπουκάλι ή έχω ανάγκη να σας κοροϊδέψω για κάτι? Μπορεί να μην κάνω και ποτέ και δεν θα τρέχει και τίποτα.
Αλλά το κάνω για εσάς. Το κάνω για να ευχαριστηθείτε. Μιλάω για εσάς στους 3, στους 4, στους 5, στους 10, στα χέρια μετρημένους. Για εσάς μιλάω. Εντάξει. Για εσάς και μόνο. Αλλά να το ακούνε και άλλοι, να τα ακούνε τα καλά μας παιδιά εδώ πέρα, για να μπορέσουν και αυτοί να σας απομονώσουν. Το λέω αυτό γιατί γράφανε και μηνύματα στα PM, γιατί δεν πήρανε και δεν λάβανε και δεν κάνουν, που δεν υφίστανται, γιατί δεν είχαν κερδίσει ουσιαστικά από ότι το έψαξα κάποιοι από αυτούς. Απλά το λέγανε έτσι για να δημιουργήσουν θεματάκι. Και δεύτερον είναι ότι τι να πάρουμε ωραία μέρος στην κλήρωση τη δικιά σου, οπότε δεν τα δίνει τα δώρα. Εγώ. Ποιος είναι αυτός που δεν του έδωσα το δώρο του. Ή τουλάχιστον τι να το κάνω εγώ το δώρο. Και καταρχήν να σας πω κάτι. Δεν τα κρατάω εγώ τα δώρα. Δεν έχω καν έρθει σε επαφή με τα δώρα σας. Σε κανένα μια περίπτωση. Τα δώρα έρχονται κατευθείαν από τους sponsors σε εσάς. Το μόνο που κάνω εγώ είναι να είμαι διαμεσολαβητής, να στέλνω εγώ το δικό σας όνομα. Οκ. Okay? Μόνο αυτό. Και στο κάτω-κάτω, γιατί να το κάνω αυτό. Κάποιος άλλος χρειαστή είπε, επειδή κέρδισε στον τελευταίο διαγωνισμό στο fanpage του καναλιού στο Facebook, μια κοπέλα που έχει πάρει σε άπειρες σκληρώσεις μέρος, είναι όπως λέμε κυνηγός σκληρώσεων, αλλά δεν έχει να κάνει αυτό, αφού κέρδισε, δεν μπορώ να κάνω εγώ κάτι άλλο, πρέπει να της παραδώσω το δώρο. Και κάποιος άλλος έξυπνος μου είπε και σε έστειλε σε PM που λέει, γιατί ρε Κώστα, δεν διαλέγεις αυτούς που εμείς είμαστε εδώ πέρα μεταξύ μας, να πάρουν τα δώρα αυτοί που είμαστε εδώ, που τα χρειαζόμαστε. Γιατί ρε φιλαράκι το κέρδισες και γιατί να το στηρίξω στο άλλο και γιατί να την κάνω την κλήρωση αυτή ψεύτικη. Δεν νομίζω ότι είναι αειδική αυτό. Δεν έχει σημασία άμα κέρδισε, κάνε το και εσύ αυτό. Κάνε το και εσύ και παίξε το κυνηγό σου σκληρώσεων. Αλλά είπαμε, είναι 3, 4, 10 όλοι αυτοί. Αλλά μου σπάνε τα νεύρα. Όχι όμως με την κακή την έννοια μου σπάνε τα νεύρα. Απλά θλίβομαι για την κατάσταση που βρίσκονται. Γι' αυτό μου σπάνε τα νεύρα, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Οκ, okay, τελειώσαμε. Αυτό. Και μόνο. Σας ευχαριστώ όμως που οι υπόλοιποι, το 99,8% είσαστε εδώ και γουστάρετε. Και οι υπόλοιποι, κάντε ό,τι θέλετε. Βάλτε και ένα dislike τώρα εσύ που με ακούς τώρα και ξέρεις ποιος είσαι, επειδή γουστάρεις και επειδή δεν σου άρεσε αυτά που σου είπα. Και βάλε και δεύτερο μετά, για να μετά να το σβήσεις στο YouTube, γιατί το κάνεις με δεύτερο προφίλ δικό σου. Εντάξει, ευχαριστώ. Οκ. Okay. Πάμε. Λοιπόν, συγγνώμη βέβαια από τον καλεσμένο μου να ζητήσω, αλλά το ξέρει όμως ότι θα το έλεγα αυτό. Την είχα προειδοποιήσει ότι κάτι θα κάνω. Οπότε ναι. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε τη βραδιά μας έτσι όπως γουστάρουμε και κάθε φορά το κάνουμε, με όμορφες υπάρξεις, με ανθρώπους που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να τους ακούσουμε και να συζητήσουμε μαζί τους, όπως και αυτή τη φορά με ένα πολύ θαυμάσιο άτομο. Πάμε λοιπόν να την βάλουμε στην παρέα μας. Θόμη, είσαι έτοιμη? Are you ready? Okay. Okay. Είναι λέει ready. Πάμε. Έχουμε στην παρέα μας, όπως βλέπετε κι εσείς, την Θόμη Δρακόντι, όπως την ξέρουμε. Κάποιοι άλλοι την ξέρουν Θόμη ή Σμοκή. Σμοκή, κάπως έτσι. Εντάξει, αλλά εγώ την ξέρω, αγαπημένη Θόμη, και μόνο έτσι. Έτσι θέλω να την αποκαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Να ευχηθώ με υγεία πάνω από όλους, γιατί είναι και η πρώτη εκπομπή και το πρώτο μου live σήμερα. Έτσι. Εδώ παρέα με τον Κώστα μας. Πώς σου φάνηκε? Πώς σου φαίνεται η πρώτη? Ακόμα έτσι. Η αλήθεια είναι, έχω λίγο τράκ, αλλά είμαι σίγουρη θα το ξεπεράσω έτσι με το σύγχρονο που θα είμαστε εδώ. Δεν τρέχει τίποτα. Μιλάμε, θα περάσουμε σούπερ. Κάτι τώρα που είναι για τα δικά μας τα δεδομένα εδώ και θέλω πρώτα να το πω αυτό για να είσαστε και λίγο προετοιμασμένοι. Η Θόμη απόψε για τρεις από εσάς θέλει να δώσει ό,τι θα παρουσιάσω. Δηλαδή θέλει να δώσει σε τρεις από εσάς ολόκληρη τη σειρά την καπνική των Riot Squad και την ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά. Και βέβαια φυσικά το Smoky με αντιπρόσωπο εδώ αυτή τη στιγμή την Θόμη. Πότε θα έρθει στη Θάσο, σε παρακαλώ, πες μου. Θα έρθω σύντομα. Εν τω μεταξύ, η Θόμη έχει ρίζες από τη Θάσο και βλέπετε τι βγάζει η Θάσο, διαμάντια. Εν τω μεταξύ, συναντηθήκαμε το καλοκαίρι και πέρασαμε σούπερ. Για λίγο, αλλά αυτό είναι σαν να έχουμε δώσει χιλιάδες αναμνήσεις στους εαυτούς μας, ο ένας από τον άλλον. Τουλάχιστον εγώ έτσι το έλαβα. Αμφιβάλλω από μένα και πιστεύω το ένιωσες και εσύ, όπως το ένιωσα και εγώ άλλωστε. Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι το πρώτο σου live. Ελπίζω να σου μείνει αξέχαστο, τουλάχιστον μια ωραία εμπειρία. Και σήμερα ήρθαμε εδώ να συζητήσουμε και βέβαια για τη δουλειά που κάνεις εσύ συγκεκριμένα στην εταιρεία που δουλεύεις, Σμοκή, αλλά και σαν ατμίστρια. Γιατί κακά τα ψέματα, είσαι και μια ατμίστρια που το γουστάρεις. Το γουστάρεις, ας πούμε.
Θέλω να μου πείτε, παιδιά, σας παρακαλώ, αν την ακούτε και αν είμαστε όλα εντάξει για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, γιατί σας είπα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Εγώ το μεταξύ ταυτόχρονα θα κοιτάω και το chat. Έχω πει και τη στομή να κοιτάει και εκείνη το chat, οπότε παιδιά, ό,τι θέλετε να γράψετε, Τάκη, είμαστε εδώ. Χαιρετάω, ελπίζω να με ακούτε και εμένα. Η Μαρία σου λέει, αχ, αυτό το πλάσμα. Πριν όμως από αυτό, πριν από αυτό θέλω να κάνω δύο shout-outs. Θέλω να κάνω δύο shout-outs για δύο άτομα που τα είδα στην ομάδα. Δεν είναι τυχαία άτομα, δεν είναι ατμιστές, απλά είναι και επαγγελματίες. Που σημαίνει αυτό ότι επειδή έχεις εσύ έρθει σε επαφή με επαγγελματίες, θέλω να ακούσουμε, δηλαδή τουλάχιστον να διαβάσω εγώ, τι λένε δύο άτομα, δύο shout-outs θα κάνω προσωρινά, γιατί δεν θέλω να γεμίσω όλο το ζωντανό με shout-outs που έχουν πει για σένα. Και σίγουρα θέλω να πεις και εσύ κάποια πραγματάκια για αυτά που θα ακούσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρώτο. Είναι από τον Άσο το Θανάση, είναι επαγγελματίας, εντάξει, βρίσκεται στο Βόλο και λέει στην προκειμένη, όποιος ξέρει τη Θόμη δεν στέκεται στο γυναικάρα αλλά στο ψυχάρα. Ίσως αυτό είναι, λέει, και το βασικότερο. Και το δεύτερο που θέλω να σου βάλω, να διαβάσω μάλλον εγώ για να το ακούσουν και οι υπόλοιποι, είναι αυτό. Η Μαρία Καραμαλή, ή αλλιώς Atmology, Μαρία, λέει «Μεγάλη μου αγάπη αυτό το πλάσμα». Είναι δύο shout-outs που τα βρήκα από την ομάδα και θέλω πάρα πολύ να λίγο να το κρατήσουμε αυτό και να μου πεις πώς το έχεις καταφέρει αυτό. Είναι κάτι που σου βγαίνει από μόνο του, είναι κάτι που έρχεται από μέσα σου να δίνεις αυτό το σεβασμό και ταυτόχρονα αυτή την όμορφη αίσθηση στους άλλους και ιδιαίτερα σε επαγγελματίες που είναι λίγο δύσκολο κατά ψέματα να δίνεις αυτή την ωραία αίσθηση στον κόσμο. Πώς το κατάφερες, ή είναι κάτι που το επιδίωξες ή κάτι που το προσπάθησες? Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και για τα κομπλιμέντα και τα δικά σου και, και του Θανάση και της Μαρίας και πολλών άλλων, έτσι που ακούω πολύ καλά λόγια. Η αλήθεια είναι το ότι μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω, μ' αρέσει πάρα πολύ να βρίσκομαι κοντά σε αξιόλογους ανθρώπους και μέσα από αυτό να δημιουργούμε όλοι μαζί και με αγάπη να προχωράμε. Οπότε εκεί πέρα νομίζω δημιουργούνται πολύ καλές σχέσεις, έτσι, με αυτούς τους ανθρώπους. Και το μόνο που έχεις να πεις είναι όταν πας να μιλείς για κάποιον άνθρωπο είναι ευχάριστα λόγια, έτσι όπως μπορεί να μιλάνε τα παιδιά για μένα, έτσι να μιλάω και εγώ για εκείνους. Την καλησπέρα μου, παιδιά, σε όλους που μπαίνετε τώρα μέσα. Βλέπω αρκετούς. Καλησπέρα στον Νίκο, τον Μπούς, καλησπέρα στη Μαρία και καλησπέρα βέβαια στον Στέφανο του Γρηγορίου, στον Τζόνι, στον Αχιλέα τον Πανιολιάσκο, στον Βασίλη τον Παπαδόπουλο, στη Ρούλα την Μοροζίνη. Παιδιά, δεν μπορώ να σας διαβάσω όλους. Στον Δημήτρη τον Γκάλφ και σε όλα τα παιδιά σιγά σιγά που μπαίνουν μέσα στο Silver Night. Μάλιστα. Πάντως θέλω να το πάρουμε έτσι από την αρχή λιγάκι. Θέλω να μου μιλήσεις για. Στην αρχή για λίγο για τη γυναίκα Θόμη, γιατί κατά τα ψέματα εγώ βλέπω μια γυναίκα, όπως και εγώ την είδα και από κοντά, παρόλο που είναι τόσο ευαίσθητη, είναι και ταυτόχρονα πάρα πολύ δυναμική. Θέλω να μου πεις λίγο για τη Θόμη από την αρχή σου, έτσι, ήσουν ένα παιδί δυναμικό, ήσουν μια γυναίκα δυναμική. Ήμουν από ανέκαθεν που θυμάμαι τον εαυτό μου περίεργη. Πάντα ήθελα να μαθαίνω καινούργια πράγματα, να ψάχνω, να ταξιδεύω, να εξερευνώ, οπότε νομίζω ότι έτσι κατέληξα και στη Σμόκη, ας πούμε, και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη γιατί με καλύπτει σε όλα αυτά εδώ που μου αρέσουν και με γεμίζουν σαν άνθρωπο. Προσπαθείς πράγματα που δεν θα προσπαθήσει κάποιος πολύ εύκολα, θα τα σκεφτεί πολύ, εσύ έχεις το ρίσκο να το κάνεις, δηλαδή δεν φοβάσαι για το αντίκτυπο ή τουλάχιστον λες έλα μωρέ θα το προσπαθήσω και δεν τρέχει τίποτα, θα δούμε, η εμπειρία είναι. Εντάξει, μερικά πράγματα η αλήθεια είναι σίγουρα μετράει και η εμπειρία και η λογική, απλά αν δεν πάρουμε και το ρίσκο, δεν θα μάθουμε. Είτε είναι σωστό, είτε είναι λάθος αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Έτσι. Αχ, τι ματάζει αυτό. Μιλάμε με κομπλάρι. Δηλαδή, αντί να κομπλάρει, εσύ κομπλάρω εγώ εντωμεταξύ. Και έχω το αβαντάζ να σε βλέπω κιόλα. Εντάξει. Πάμε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να σου πω ότι γράφουν από κάτω. Γράφουν τα καλύτερα για σένα. Εντάξει, αυτά θα τα δεις και αργότερα. Θα διαβάσω μερικά. Δεν θα προλάβεις, πίστεψέ το αυτό, αλλά ό,τι μπορώ θα σου τα μεταφέρω εγώ. Οπότε, ναι, η Θόμη παίρνει τα ρίσκα της, είναι δυναμική γυναίκα, παρόλα αυτά όμως είναι και μια γυναίκα που έχει και τις ευαισθησίες της, που αυτές βγαίνουν προς τα έξω και τις βλέπει ο κόσμος, οπότε είναι και αυτό το αγαπησιάρικο που έχει και αυτό το ωραίο, το όμορφο που βγάζει το πρόσωπό σου κλπ.
Και όλα αυτά είναι μεγάλα όπλα. Αυτά τα όπλα κράτησε τα λιγάκια και θα τα συζητήσουμε λίγο αργότερα. Εντάξει. Θέλω να μου πεις όμως, σαν καπνίστρια. Δεν μπορώ να φανταστώ μια γυναίκα τόσο όμορφη. Σαν καπνίστρια. Σαν καπνίστρια στην αρχή. Δεν μπορώ να φανταστώ όμως μια γυναίκα τόσο όμορφη να καπνίζει πολλά χρόνια ή να κάπνιζε πολλά χρόνια. Αλήθεια είναι δυστυχώς, Κώστα μου κάπνιζα πολύ και πολλά χρόνια. Και τώρα μετά από τόσα χρόνια που απέχω από το κάπνισμα, απορώ πως το έκανα. Θέλεις να μας πεις πόσα χρόνια ή δεν χρειάζεται? Δεν χρειάζεται, φαντάζομαι. Πόσα χρόνια ατμίζω? Όχι, κάπνιζε, συγγνώμη. Κάπνιζα. Μάλλον, από πότε το άρχισες? 20 χρόνια. Δηλαδή, ουσιαστικά, εγώ λέω, ας πούμε, για να μην πω την ηλικία γενικά τα χρόνια, λέω από τα 13 μου. Οπότε, ας πούμε ότι θέλουν μετά. Επομένως, εγώ από τα 13 μου χρόνια όντως κάπνιζα. Οπότε και εσύ κάπου εκεί, νομίζω, φαντάζομαι. Ναι. Και λιγότερο. Δεν ασπαντώ όμως, γίνεται κάτι, φαντάζομαι έγινε κάτι, δεν μπορεί να, να μην έχετε κάτι. Ήσουν εδώ στη Θάσο όταν το άρχισες? Όχι, Η αλήθεια είναι, Κώστα, το πρώτο μου τσιγάρο το έκανα στη Θάσο, σε καλοκαίρι, ήμουνα διακοπές εκεί πέρα, σε ενδιάμεσο της σχολικής χρονιάς. Και έτσι όπως ήμασταν τσακαλοπαρέα, πιτσιρίκια και τέτοια, νομίζαμε τότε ότι κάτι θα κάναμε, όπως όλοι, ας πούμε, τέτοια ηλικία. Και είχαμε πάρει πακέτο τσιγάρα και πήγαμε στα βράχια εκεί μπροστά στη θάλασσα του χωριού μας. Που ελπίζω την άλλη φορά να συναντηθούμε εκεί όταν έρθω. Εννοείται. Και εκεί είχα κάνει το πρώτο μου τσιγάρο. Όποιοι δεν ξέρουν, η Θόμια χειρίζεστε από μαριές, ένα φανταστικό. Στη σκάλα σου, σκάλα μαριές, τόσο το καλύτερο. Έχει ζήσει, έχει αναμνήσεις τέλος πάντων από ένα πανέμορφο μέρος, με ένα πανέμορφο κόλπο, ατσπάς εκεί, τι να πω. Και γενικά έχει το καλύτερο και το πιο ομορφότερο ηλιοβασίλεμα που υπάρχει στη Θάσο. Οπότε όποιος έρθει εδώ, όποιος έρθει εδώ, χρειάζεται οπωσδήποτε να επισκεφτεί τη σκάλα μαριές την ώρα που δει ο ήλιος το καλοκαίρι. Παιδιά, είναι φοβερό. Είναι τρομερό το αίσθημα. Όμως, μπήκες στο άτμισμα. Κάτι έγινε όμως και μπήκες στο άτμισμα. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να μπεις στο άτμισμα και για πες με λίγο την ιστορία σου κι εσύ. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα σε φάση όταν άρχισα να ψάχνω τον εαυτό μου ποιοτικά. Δηλαδή, τη διατροφή μου, τι μπορώ να κάνω καλύτερο για μένα, για τον εαυτό μου. Και εκεί πάνω βρήκα και το άτμισμα. Και εκεί που είπα ότι μπορώ να καλύψω την ανάγκη μου με το άτμισμα σαν λιγότερο επιβλαβές τρόπο από το κάπνισμα, εννοείται ότι ξεκίνησα και δεν σταμάτησα από τότε καθόλου. Μαριχουάνα 007, έχω τουλάχιστον καμιά 1200, πάμε τώρα στο 1201, εντάξει, ξέρει αυτός, έφυγε κιόλας. Μου λέει ο μικρός εδώ, γιατί είναι μικρός φαντάζομαι, πόσα vape έχεις? Με ρώτησε κάποιος στο chat. Λοιπόν, σου ήταν εύκολο όλο αυτό με το να μπει στο άτμισμα ή δυσκολεύτηκες? Ναι, με το άτμισμα. Πάντα με το άτμισμα. Τελειώσαμε το κάπνισμα, δεν θα ξανασυζητήσω για το άτμισμα. Για το κάπνισμα δεν μας ενδιαφέρει πλέον. Για το άτμισμα. Ήταν δύσκολη η μετάβασή σου αυτή? Σου ήρθε πάρα πολύ εύκολο, σου ήρθε δύσκολο, τι? Στις αρχές σίγουρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ψάχτηκα τόσο. Απλά πήγα, αγόρασα μία συσκευή και τότε όταν ξεκίνησα ήταν κάτι συσκευές οι οποίες δεν ήταν τόσο σύγχρονες όσο είναι σήμερα για να ξεκινήσει κάποιος να ατμίζει. Με πολλά θεματάκια, με διαρροές, με μικρές μπαταρίες, με μικρή ποικιλία στα αρώματα, δεν ήξερα τι μου ταιριάζει, τι νικοτίνη πρέπει να ξεκινήσω, οπότε ήταν λίγο ζόρικα στην αρχή, αλλά επειδή στις επιλογές που κάνουμε όταν αποφασίζουμε κάτι, πάμε λίγο και με πείσμα, οπότε με πείσμα δεν το παράτησα και συνέχισα και στην πορεία έτσι βρήκα τον δρόμο μου σαν ατμίστρια. Βλέπετε, πείσμα. Ο χαρακτήρας που λέγαμε πριν συνεχίζει να μας βγάζει προς τα έξω όλο αυτό το χαρακτήρα που έχει και μάλιστα είναι τόσο θαυμάσιος που σιγά σιγά θα τον καταλάβετε κι εσείς. Και είναι και ο λόγος βέβαια που ήρθες απόψε, εκτός από τη θέση που έχεις στην εταιρεία και να μας μιλήσεις και για την εταιρεία, είναι και βέβαια να γνωρίσουμε και τον άνθρωπο που είναι πίσω από αυτή τη θέση, που πιστέψτε με είναι πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ δύσκολη για μια κοπέλα
τουλάχιστον, δεν είμαι πουριτανός, δεν είμαι, αλλά είναι δύσκολο, πώς να το κάνω, χρειάζεται λιγάκι νεύρα και γύρω στο μάχη, αλλά αυτά θα τα πούμε βέβαια στην πορεία και θα μας πει βέβαια και τη δικιά της την εμπειρία και τη δικιά της την άποψη γενικά για τον τρόπο που εκείνη συμπεριφέρεται και εκείνη που διαλέγει για να μπορέσει να, πώς το λένε αυτό, να ελιχθεί σε όλο αυτό τον κόσμο του ατμίσματος και στα καταστήματα. Μάλιστα. Εν τέλει όμως, μετά από καιρό όμως απόκτησες την εμπειρία αυτή του ατμιστή και είσαι τώρα πόσο καιρό ατμίστρια? Έτσι όπως το πάμε θα πούμε στο τέλος και ακριβώς την ηλικία μου. Όχι, όχι. πες ένα κουτούρου. Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Δεν έχω, ας υποβλέπουμε τι βλέπουμε μπροστά μας. Αυτό μας έχει πώς θα είναι γοητεύσει. Τώρα τι να πεις εσύ, δεν θα το πιστέψουμε έτσι κι αλλιώς. Ατμίζω γύρω στα 6 με 7 χρόνια. Μια χαρά, κοντά σε μένα. Μαζί είμαστε σχεδόν. Οπότε έχεις περάσει και την εποχή αυτή που δεν είχαμε τις επιλογές, τις τόσες πολλές που υπάρχουν τώρα αυτή τη στιγμή στον χώρο. Τότε ήταν πολύ περιορισμένα τα πράγματα. Αν θυμάσαι καλά, μία συσκευή με αμπουλίτσα, η οποία τραβούσαμε τζούρες και είχαν και διαρροές, μπαίνανε στην μπαταρία πολύ εύκολα. Και ήταν πάρα πολύ ακριβές τότε εκείνο του τύπου τις συσκευές. Και όχι μόνο οι συσκευές, αλλά και τα υγρά ήταν ακριβά τότε. Παρόλο που εμείς το ξεχάσαμε. Πολύ ακριβά. Εν πάση περιπτώσει, λέει ο Τάσος, Κώστα, όχι ηλικίες, όχι επουδενή. Είμαι 15 χρονών, το έχω πει 100.000 φορές Δελθόμη και δεν με πιστεύει κανένας. Εγώ, παιδιά, είμαι 15. Αυτές όμορφες στιγμές που περνάω στο μυαλό μου. Γιατί πολλές φορές γερνάμε πριν τις ώρες μας. Πολλές φορές μπορεί εμείς και πρέπει ο μικρός ο γιος μου να κλείσει το κινητό του γιατί θα του κλείσω το Wi-Fi. Λοιπόν, και πολλές φορές είναι ότι ακόμα και νέοι να ήμασταν, αν δεν νιώθουμε νέοι, θα γεράσουμε πριν τις ώρες μας. Το λένε άλλωστε και οι πιο παλιοί και είναι σοφή. Κάντε ένα like όσοι πιστεύουν και τα καπνικά της που είναι 4 στον αριθμό, τουλάχιστον αυτά που έχω εγώ στα χέρια μου. Πέντε είναι σύμβολο της Riot. Ναι, αλλά εγώ έχω τα 4. Ωραία, κοιτάω γύρω γύρω, λέω, δεν πιστεύω, λέω, τι έγινε, χάθηκε στο δρόμο. Και μάλιστα έχω ένα από αυτά που έχει βραβευτεί και έχει βγει πρώτο στις προτιμήσεις του κόσμου, πανευρωπαϊκά μπορώ να πω, μέσα από ένα site, το SIG Click Award. Ναι, αυτό είναι το Awards και μάλιστα συγκεκριμένα με πάρα πολύ μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα. Το έχουμε και αυτό να το δείξουμε. Έχουμε βέβαια και ένα που είναι Special Edition, είναι αυτό που κρατάω στα χέρια μου, από αυτά τα 4 που έχω εγώ στα χέρια μου και αυτό που πήρε το... Πού είσαι? Κοίτα, το τελευταίο. Και αυτό που πήρε το βραβείο είναι το Cream Leaf, είναι αυτό εδώ που βλέπετε εδώ. Πριν προχωρήσω όμως να σας παρουσιάζω ή τουλάχιστον να παρουσιάσουμε ένα από αυτά στην αρχή, μέχρι να ξαναρχίσουμε λίγο να την αφήσω λιγάκι να, ξέρετε, να τσιλάρει λιγάκι η Θόμη για να ξεκουραστεί από αυτά που έχω να τις ρωτήσω, να δώσουμε λιγάκι εμείς την παρουσίαση μας στα Riot. Θέλω να σας πω ότι αυτά τα καπνικά είναι για αυτούς που θέλουν πραγματικά καπνικά. Δηλαδή είναι για αυτούς που θέλουν καπνικά. Και όχι κάτι ημικαπνικό και όχι κάτι γλυκό ή κάτι δεν ξέρω τι. Είναι καπνικά που θα σας ευχαριστήσω σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, οποιαδήποτε στιγμή και με οποιοδήποτε τρόπο. Υπάρχουν νομίζω και τα 4 που εγώ τουλάχιστον δοκίμασα και αυτά που έχω στα χέρια μου. Α, παρεπιπτόντως τα έχω οριμάσει στις 16 μέρες, δεν είχα άλλο περιθώριο. Δυστυχώς, σας παρακαλώ την επόμενη φορά που θα στέλνετε, και εσύ να το ακούσεις Σόμι, να μου τα στέλνετε έτοιμα για να μην χρειαστεί να τα φτιάχνω εγώ, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να τα ξεχάσω, να μην τα ξεχνάω και να τα αφήνω μετά και θέλουν και χρόνο αυτά. Οπότε, αν είναι έτοιμα, καλό είναι αυτό για να έχουμε και πιο γρήγορα τα αποτελέσματα. Λοιπόν, οπότε, αυτό είναι για πρώτη φάση. Δηλαδή, ουσιαστικά έχουμε να δείξουμε 4 καπνικά από Riot Squad και μάλιστα είπαμε τα καπνικά αυτά είναι για αυτούς που ζητάνε πραγματικά καπνικά. Εντάξει, ωραία. Κάτι άλλο που παρατήρησα είναι ότι δεν χαλάνε τόσο εύκολα τις αντιστάσεις και γενικά το βαμβάκι. Έχουμε και εκεί κάτι ωραίο πάνω σε αυτή τη φάση, γιατί κάποια καπνικά μπορεί να τη χαλάνε λίγο πιο εύκολα ή λίγο πιο γρήγορα ή το βαμβάκι να το λερώνει πολύ πιο γρήγορα. Εδώ δεν το έχουμε αυτό. Έχουμε όμως και κάτι ακόμα, ότι μπλέκει και το άλλο στοιχείο, το βανίλια ας πούμε ή το σοκολάτα. Παρόλα αυτά όμως, η δυναμική του ταμπάκου, δηλαδή του καπνού μέσα σε αυτά τα 4, είναι εκεί επιτόπου κάθε φορά. Δηλαδή δεν θα σε
κάνει να πεις «Ου, έχουμε σοκολάτα, γλυκό» και ξεχάσει τον καπνό. Είναι ο καπνός πιο μπροστά, είναι ο προστάρης σε όλα. Εντάξει, το επαναλαμβάνω γιατί πάρα πολλοί εκεί έξω θέλουν ένα καπνικό. Δεν θέλουν κάτι ημικαπνικό. Εγώ θέλω ημικαπνικό φερρυπίν, ας πούμε. Κάποιος άλλος δεν θέλει ημικαπνικό, θέλει κάτι καθαρό ημικαπνικό. Παρ' όλα αυτά που σας είπα όμως, που υπάρχουν και άλλες μέσα. Προσθέσεις άλλων αρωμάτων, γεύσεων, δεν ξέρω τι, πώς μπορείτε εσείς να το μεταφράσετε. Εγώ το διαπιστώνω αυτό ξεκάθαρα και στα τέσσερα, ότι έχουμε ξεκάθαρα τέσσερα καπνικά απόψε. Άρα με αυτή τη λογική και με αυτή την προοπτική θα συνεχίσουμε. Okay. Δεν θα σας δείξω ακόμα το βραβευμένο, θα το δούμε λίγο αργότερα. Θα πάμε να πιάσω εγώ ένα τώρα στην τύχη, το Sweet Leaf. Και είναι μέσα στο κλασικό μπουκάλι της Riot που θυμίζει λιγάκι bullet, δηλαδή μια σφαίρα, κάτι τέτοιο, μια οβίδα, κάτι τέτοιο, ναι. Έχουμε το κλασικό μπουκαλάκι που έχει μέσα 20 ml άρωμα που εσείς μετά θα φτιάξετε ένα 50 ml στο τελικό αποτέλεσμα υγρού αναπλήρωσης, δηλαδή βάζετε τη δικιά σας βάση και την νικοτίνη σας και φτιάχνετε αυτό που γουστάρετε εσείς. Εγώ το έχω τώρα σε εξάρα φτιαγμένο, φαντάζεστε ότι για να το φτιάξεις εξάρα θέλεις να βάλεις περισσότερη βάση από νικοτινούχα βάση και λιγότερο βάση. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και ένα βιντεάκι να πούμε περικά πράγματα και για την μίξη αρωμάτων μαζί με βάσεις και μαζί με νικοτίνη, να δούμε τι θα γίνει, θα το καταλάβουμε επιτέλους πώς μπορούμε να το κάνουμε και εμείς από μόνοι μας. Τουλάχιστον θα δούμε τώρα το Sweet Leaf. Ο κατασκευαστής λέει ότι είναι ένας γλυκός καπνός, μου αρέσει που έχει και ελληνικά πάνω, επειδή έρχονται εδώ στην Ελλάδα, οπότε πρέπει να έχουν και την ετικέτα την ελληνική. Είναι γλυκός καπνός με αλμυρή κατάληξη. Γιατί όμως λέει sweet εδώ, sweet leaf. Γιατί. Όλα απόψε θα δοκιμαστούν στον Amit RDA, πάντα, τώρα τελευταία, μα πάντα, εκτός αν έχετε κάποιον άλλο να μου δώσετε, dripper που να κάνει τόσο καλά τη δουλειά του, όπως αυτός. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός, παρόλο που έχω και άλλους, αλλά μου αρέσει αυτός ο συγκεκριμένος γιατί βγάζει και αποδίδει καλύτερα τα καπνικά, γενικά όλα αυτά που εγώ θέλω να δοκιμάσω μέσα σε έναν MTL Dripper. Οπότε ναι, μάλλον θα έχουμε απόψε την τιμητική του. Περνάω και στάζω λιγάκι, έχω κάνει πάρα πολλά ML από τον καθένα. Οπότε ναι, πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με αυτό. Λοιπόν, σαν πρώτη φάση το καπνικό, όπως σας είπα, χτυπάει πρώτη και μένει για πολλή ώρα. Εδώ το καπνικό το αντιλαμβάνουμε δύο διαφορετικά καπνικά, ίσως ένα πιο ξανθό και ένα λίγο πιο σκούρο, αλλά δεν είναι βαρύ, δεν καταλήγει στο τέλος να το βαρυθείς και δεν καταλήγει στο τέλος και να το αφήσεις. Αυτό που είπε και ο κατασκευαστής συμβαίνει και συμβαίνει στην ώρα της επίγευσης, δηλαδή την ώρα που εγώ έχω ήδη βγάλει τον ατμό. Όλη αυτή η διαδικασία με το να βάλω τον ατμό, δηλαδή να τραβήξω την τζούρα και μέχρι να τον κρατήσω τον ατμό στο στόμα και μέχρι να βγάλω τον ατμό, όλη αυτή η διαδικασία είναι γλυκιά. Έχουμε ένα γλυκό ή μια τέλος πάντων επίγευση γλυκιά. Αλλά όταν βγάλω τον ατμό, δεν ξέρω πώς γίνεται, μένει μια αλμυρή επίγευση και μια κατάληξη που θα σου αφήσει αυτή την εμπειρία. Το λέω εμπειρία, είναι πραγματικά ωραία εμπειρία. Και γιατί? Γιατί άμα τραβήξεις μια τζούρα τέτοια και μετά πάρα πιείς ένα καφέ ενώ έχεις βγάλει τον ατμό, άστα να πάνε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα ήταν και το πιο, αυτό που λέμε, θα έπαιρνε το βραβείο. Γιατί έχει κάτι που δεν το έχω ατμίσει τουλάχιστον. Εντάξει, η Riot μπορεί να μην, έχει, να μην είναι στο μυαλό μου σε μια εταιρεία που βγάζει καπνικά, αλλά τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση έχει κάνει κάτι καλό. Πάρα πολύ καλό μάλλον, όχι κάτι καλό. Η δυναμική τέλος πάντων του ατμού ή μάλλον του καπνικού και κατά επέκταση του ατμού είναι πάντα ίδια. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να χάσεις την αίσθηση της γεύσης όση ώρα το ατμίζεις. 16 μέρες είπα, μπορεί αργότερα να μου δώσει και κάτι ακόμα. Παιδιά, ειλικρινά, επειδή είχαμε και κανονίσει με τη Θόμη να κάνουμε αυτό το ζωντανό, γι' αυτό το άνοιξα στις 16 μέρες. Αλλά δεν με πειράζει και καθόλου, γιατί και ακόμα και τώρα παίρνω καταπληκτική γεύση. Μακάρι το πικ του να είναι ακόμα, δηλαδή να δώσει προφίλ ακόμα, γιατί θα μου αρέσει και ακόμα περισσότερο. Σίγουρα να δώσει κι άλλο. Αλλά είπαμε, είναι ένα καπνικό, sweet leaf, κρατήστε το στο μυαλό σας και όσοι
Και κάτι like όσοι σας αρέσουν τα καπνικά που αφήνουν αυτή την ωραία αίσθηση στο τέλος, λίγο αλμυρί. Ένα like για αυτούς που τους αρέσουν τα αλμυρά στο τέλος καπνικά. Είναι μια καραμέλα, φαντάζομαι, που αφήνει την αίσθηση της αλμυρής τελείως. Όχι αλμυρής τελείως, μια αλμυρή έτσι επίγευση στο τέλος. Ίσως είναι μια αλμυρή καραμέλα. Γλυκιά στην αρχή, επίγευση μετά, λίγο πιο αλμυρή. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, Θόμη, εκτός εσύ αν έχεις κάτι να προσθέσεις. Καταρχήν, έχεις δοκιμάσει το Sweet Leaf? Εννοείται. Απλά εγώ θέλω να μου πεις το Sweet Leaf, αυτή την αλμυρή επίγευση που σου αφήνει μετά από ένα γλυκό καπνό, σου αρέσει? Δεν άκουσες, τη σούπα. Εμένα μου άρεσε και μόνο ότι. Γάλα, εντάξει, ήταν τυχαίο αυτό βέβαια, να σου πω έτσι, γιατί όταν άρχισα να το δοκιμάζω. Α, παιδιά, καταρχήν το άνοιξα βέβαια, εννοείται ότι το άνοιξα όπως κάνω πάντα στις 7, μια εβδομάδα ήταν τώρα. Και μετά πάλι στις δεύτερη εβδομάδα. Και μετά το άνοιξα τελείως. Αλλά εντάξει, εγώ θα πω μόνο για την πρώτη εβδομάδα, γιατί η δεύτερη εβδομάδα σχεδόν την εβδομάδα που εγώ έτσι κι αλλιώς θα το άνοιγα. Αλλά η πρώτη εβδομάδα για μένα ήταν πιο αλμυρή η επίγευση. Και ίσως εκεί ήταν και λίγο. Αλλά όσο κράτησε αυτό και ορίμασε, γιατί χρειάζεται να οριμάσει, η πρώτη εβδομάδα δεν είναι σχεδόν τίποτα. Και έκανα και το. Ήταν κατά λάθος που λένε. Και έπινα εκείνη την ώρα καφέ, ήταν πρωί, ας πούμε, όταν το δοκίμασα. Και όταν. Εμένα μου αρέσει, παιδιά, ο Νέσκαφέ το χειμώνα ή ο Φραπέ. Πάντως, Νέσκαφέ. Και το βράδυ, άμα βγω, είναι καπουτσίνο. Εντάξει, αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν ένα καφέ ζεστός. Ήταν απόλαυση. Το αλμυρό που σου αφήνει. Κάτι ιδιαίτερο, το κάτι διαφορετικό με ένα καπνικό τόνο, το οποίο πραγματικά ξεχωρίζει για μένα αρκετά. Βέβαια και τα τέσσερα είναι πολύ ιδιαίτερα υγράκια, όπως όλη η σειρά της Riot Squad. Αλλά αυτό το γλυκός καπνός με την αλμυρή επίγευση στο τέλος, που σου δίνει έναν πολύ ιδιαίτερο συνδυασμό, νομίζω ότι μπορείς να το ατμίσεις όλη μέρα χωρίς να σε κουράζει καθόλου. Νομίζω ότι είναι πάνω στα δικά σου τα μυστικά προφίλα, Απόστολε, μιας και σένα σου. Όχι, δεν λέω για σένα, στον Απόστολο, που ο Απόστολος του αρέσουν λίγο πιο ιδιαίτερα καπνικά, αλλά νομίζω σε αυτή την περίπτωση, αν δοκιμάσεις, θα σου αρέσει. Άφησε το όμως να οριμάσει, γιατί σου είπα στην αρχή, ίσως παίζει λιγάκι και η πιο αλμυρή γεύση. Εσένα μπορεί να σου αρέσει, δεν ξέρω, ό,τι θέλετε, παιδιά. Αλλά στις 16 μέρες, ή τουλάχιστον από τότε που άρχισα πραγματικά να το ατμίσω, ένιωσα αυτή την αλμυρή γεύση, τόσο ωραία, τόσο ευχάριστη, που δεν χώρεται να το ατμίσω. Γι' αυτό είπα άλλωστε ότι ίσως αυτό είναι λίγο πιο διαφορετικό από τα 4. Ή από τα υπόλοιπα τρία. Και πίστευα ότι εκεί θα δουν και τη διαφορά, αλλά εντάξει. Και το άλλο νομίζω ότι αξίζει η πρωτιά του, αλλά είναι για άλλο λόγο, για τελείως διαφορετικό λόγο. Α, παρεμπιπτόντως το έχω μέσα και στο drum τώρα, παιδιά. Είναι και μέσα εδώ. Τον έχω και σε MTL RPA. Αλλά τώρα εντάξει, τώρα κάνουμε δοκιμές. Το έχω και το ατμίζω και γουστάρω. Και όπως είπαμε, τον καφέ. Τι έχεις να πεις ακόμα για με την προσπάθεια αυτή των καπνικών? Έχεις κάποιες ακόμα ειδήσεις, κάποια νέα για αυτό το λόγο, για ποιο λόγο το έκαναν ή είχαν ξανακάνει στο παρελθόν, μιας και εγώ δεν έχω τόσο πολύ εντρυφή με τη Riot ή τουλάχιστον δεν ξέρω το backstory της? Η πρώτη μας συνεργασία με τη Riot Squad ήταν πριν 1,5 χρόνο περίπου, που είχαμε φέρει σε εκείνη τη σειρά, ήταν όλα τα φρούτα, τα γλυκά και είχε και ένα καπνικό, ήταν το πέμπτο που σου είπα στην αρχή. Α, μάλιστα, μπορεί. Το οποίο δεν το ξεχάσαμε, απλά ήταν στα πρώτα που είχαμε πάρει, που είχαμε εισάγει από τη Riot Squad. Το οποίο ήταν καπνικό με καραμέλα, πολύ ωραίο καπνικό και εκείνο. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια εταιρεία η οποία αξίζει στη θέση που είναι. Αυτή τη στιγμή είναι δεύτερη μεγαλύτερη vape εταιρεία σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία και το ότι έχει βγει το υγρό της νούμερο 1, το Cream Leaf, πρώτο με μεγάλη διαφορά σε σχέση με αυτό που βγήκε δεύτερο, όπως και τα άλλα τα της Riot που έχουν βγει με πρώτο βραβείο, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Ναι, γιατί όταν έχεις ένα μεγάλο, τόσο μεγάλο κοινό που ψηφίζει και δεν είναι, ας πούμε, μια έκθεση ή ένα event ή δεν ξέρω τι, και είναι πανευρωπαϊκό, όσο νομίζω εγώ, έτσι νομίζω δηλαδή, ότι είναι πανευρωπαϊκό αυτό, φαντάζομαι ότι εκεί έχεις και μεγαλύτερες, τα αποτελέσματα έχεις μεγαλύτερες, πώς το λένε, απαιτήσεις να δεις αυτό το συγκεκριμένο, αν τραβάει καλά ή όχι, και μετά έχεις και τα αποτελέσματα βγαίνουν αντίστοιχα, ότι πραγματικά μετά από τόσο μεγάλο αριθμό ατμιστών που ψήφισαν, βγήκε
συγκεκριμένα εκεί πρόβλημα. Κάνεις την επιλογή πιο σίγουρα. Να αθμίσεις Riot Squad. Λοιπόν, παιδιά, αν θέλετε να δοκιμάσετε κάτι πολύ πιο ιδιαίτερο, κάτι που τουλάχιστον αυτό που σας είπα, η διαφορά του είναι η διαφορά του είναι αυτή στο τέλος που αφήνει αυτή την αλμυρή επίγευση που πιστέψτε με είναι αυτό που θα σας κάνει να το γουστάρετε περισσότερο. Εντάξει, φυσικά υπάρχουν και κάποια άτομα που ίσως δεν τους αρέσει καν το αλμυρό ή δεν τους αρέσει καν το καπνικό. Εννοείται αυτοί δεν θα μπορέσουν να το ατμίσουν. Δεν μιλάμε για αυτούς, μιλάμε για τους υπόλοιπους που θέλουν κάτι ιδιαίτερο και κάτι καπνικό. Και επαναλαμβάνω, όλα και τα τέσσερα που έχω στα χέρια μου είναι καπνικά. Εντάξει. Δηλαδή εκεί θα φοκάρετε και εκεί θα εστιάσετε. Περνάμε σε σένα όμως και θέλω να σου κάνω την ερώτηση αυτή που ήθελα από την αρχή. Είσαι ατμίστη, είσαι τόσα χρόνια μέσα στο άτμισμα. Κάποια στιγμή όμως αποφάσισες να θα μπεις στο χώρο του ατμίσματος και μάλιστα επαγγελματικά, να πάρεις μια θέση πολύ συγκεκριμένη που θα σε ρωτήσω αργότερα ποια είναι αυτή, αλλά προς το παρόν θέλω να μου πεις πώς το ήθελες να το κάνεις, έτυχε, το προσπάθησες, σου αρέσει η ιδέα αυτή να μπορέσεις να μπεις και εσύ σε αυτό το χώρο, τι ήταν από όλα αυτά που σε κέρδισε για να το κάνεις και να μπεις μέσα στον χώρο του ατμίσματος επαγγελματικά? Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο από όλα αυτά που είπες και το ήθελα και μου άρεσε το άτμισμα και έτυχε η γνωριμία μου με τον Εκτάριο που είναι ο ιδιοκτήτης στη Σμόκη. Μου έγινε η πρόταση και εννοείται ότι το τόλμησα γιατί είδα ότι είναι μια εταιρεία η οποία εξελίσσεται, αγαπάει αυτό που κάνει και έχει πολλά στοιχεία τα οποία ταιριάζουν με το χαρακτήρα μου. Mm-hmm. Ρωτάει ο Απόστολος πού θα μπορέσουμε να τα βρούμε για να τα δοκιμάσουμε. Θεσσαλονίκη μένει ο Απόστολος, οπότε ίσως θα μπορέσει να το πεις σε κάποια καταστήματα που υπάρχουν ήδη και μπορεί να τα δοκιμάσει. Είναι ήδη σε αρκετά καταστήματα. Υπάρχουν στο Atmology, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν υπάρχουν. Υπάρχουν Μαρία στο Atmology, της Μαρίας. Νομίζω πως υπάρχουν, ναι. Οπότε, Απόστολη, μπορείς να πας κατευθείαν στη Μαρία να τα δοκιμάσεις εκεί. Έτσι νομίζω δηλαδή. Καλησπέρα στο Δήμο μας, τον Καράνταγη. Δήμο εδώ σε έχω, θα σε αφήνω. Έχεις γίνει ένα με μένα, η προέκταση του χεριού μου. Κακό αυτό, δεν ξέρω παιδιά, είμαι αυτός. Τι να κάνουμε, το έχω πει άλλωστε πολλές φορές στο παρελθόν. Όταν κολλάω, κολλάω και θα μείνω. Θα μείνω μέχρι να ξεκολλήσω. Τώρα πώς θα ξεκολλήσω δεν ξέρω. Άρα μπήκε στο χώρο, για πολλούς λόγους, τουλάχιστον από αυτούς που ανάφερα ή τουλάχιστον από αυτούς που εσύ ανάφερες. Και πες μου τώρα όμως, τι κάνεις ακριβώς σε αυτή τη δουλειά που διάλεξες να κάνεις? Τι είσαι λοιπόν σε αυτό το χώρο, στην εταιρεία Smoky? Η Smoky, εντάξει, όπως ξέρουμε, είναι μια εταιρεία η οποία εισάγει επώνυμα brands και αυτό που κάνω εγώ, πέρα από το να δίνω τη δυνατότητα με λίγα λόγια στους συνεργάτες μας, στους επαγγελματίες στη Βόρεια Ελλάδα που είναι, να δοκιμάζουν τα προϊόντα πριν το κάνουν τοποθέτηση στα μαγαζιά τους, να τους ενημερώνω για τα προϊόντα, για διάφορες τεχνικές πάνω στη δουλειά μας, για ό,τι αφορά πάνω στη δουλειά μας, να συμβουλεύω όσο μπορώ και να καλύπτω ανάγκες που χρειάζεται ένας επαγγελματίας. Η έδρα σου που είναι, που βρίσκεται? Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, επειδή δεν το ξέρουμε πολύ εκεί έξω, οπότε η έδρα της, ουσιαστικά εσύ διευθύνεις ό,τι έχει να κάνει με την Βόρεια Ελλάδα, σωστά? Σωστά. Οπότε έχεις έδρα στη Θεσσαλονίκη και από εκεί και πέρα τρως τον τόπο. Πηγαίνεις από εδώ και από εκεί. Δηλαδή ουσιαστικά έχεις ένα μεγάλο, ας πούμε, δίκτυο καταστημάτων που πρέπει εσύ να τα δεις καθημερινώς, κάποιες στιγμές. Καθημερινά δεν είναι εφικτό να πάω σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά όχι, ενώ καθημερινά πρέπει να επισκεφτώ το κάθε κατάστημα σε αυτή την περιοχή, ναι. Είναι πάρα πολύ όμως δύσκολη. Εγώ πιστεύω ότι πώς μια γυναίκα, εντάξει, λίγο θα φανεί λίγο πάλι φαλοκρατικό, αλλά δεν πειράζει, θα το πω. Πώς μια γυναίκα
μπορεί να ανταπεξέλθει σε τόσο ηγετική θέση, μια και θα χρειαστεί να ανταπεξέλθει σε τέτοιες καταστάσεις που να πας σε καταστήματα, να τους δεις από κοντά, να μιλήσεις μαζί τους, να τους εξηγήσεις πράγματα. Που συνήθως από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον κάτι τέτοιο υφίσταται μόνο σε, τουλάχιστον μέχρι κάποια στιγμή, μέχρι πριν λίγο ας πούμε, με άντες περισσότερο. Εντάξει, έχω δει και γυναίκες σιγά σιγά που μπαίνουν στον χώρο, αλλά σε φόβησε αυτό στην τελική? Όχι, καθόλου. Ίσα ίσα είπα κατευθείαν ναι. Είναι κάτι το οποίο μου αρέσει. Είναι ένα είδος επαγγέλματος που σε γεμίζει από ταξίδια, από ανθρώπους, από απόψεις, από γνώσεις, από όλα αυτά τα οποία δεν με κάνουν ούτε να βαριέμαι. Κάθε μέρα ξυπνάω και ξέρω ότι κάθε μέρα έχω να μάθω καινούργια πράγματα. Μ' αρέσει να είμαι κοντά σε ανθρώπους και ειδικά σε αξιόλογους ανθρώπους, γιατί αν μη τι άλλο έχω να κάνω με επαγγελματίες. Οπότε σίγουρα το μόνο που έχω είναι να κερδίζω. Και δεν το βλέπω το ότι με τρομάζει. Εννοείται ότι γενικά στην καθημερινότητά μας και στη δουλειά μας υπάρχουν δυσκολίες και εμπόδια. Αλλά εδώ είμαστε για να προσπαθούμε να τα ξεπερνάμε όλα. Έτσι. Κάτσε να απαντήσω και μερικά μηνύματα εδώ. Ο Στάθης λέει: καλά ρε Κώστα, είδα το βίντεο που πήγες έδεσαι, λέει, και δεν ήρθες Βέρεια να πιούμε ένα καφέ. Τι να πρώτο κάνω, πού να πρώτο πάω? Και μάλιστα σε ένα διάστημα τόσο λίγο ημερών, 3 μέρες, προσπάθησα αυτή τη φορά να κάνω, έκανα και παρουσιάσεις, να σκεφτείς, πήγα έδεσα και έκανα και παρουσιάσεις εκεί. Πήγα Θεσσαλονίκη και έκανα παρουσιάσεις, παιδιά, παρεπιπτόντως. Θα έχουμε και το Σάββατο ένα καινούργιο επεισόδιο, ολοκένουργιο επεισόδιο. Να το κάνω λίγα και το spoil, ας το κάνω. Θα παρουσιάσω Dinner Lady, αλλά από ψηλά. Θα είμαι Θεσσαλονίκη δηλαδή και θα παρουσιάζω Dinner Lady, μάλλον και από ψηλά. Όσοι δεν έχετε πάει και τόσο, όχι τόσο ψηλά, κάμποσο ψηλά, θα σας δείξω τη Θεσσαλονίκη από ψηλά και θα κάνω παρουσίαση από εκεί. Άρα το Σάββατο παίζει νέο βιντεάκι με Dinner Lady και πανέμορφο, λίγο troll μέσα, λίγο happening, λίγο cool. Θα έχουμε και, ξέρετε, αυτό που παθαίνει ο Τιτάνας σε κάποια φάση. Θα έχει πάρα πολλά, έχει ωραίο περιεχόμενο και από εκεί θα δείξω και τα Dinner Lady, τα φρουτένια, η καινούργια της σειρά με τα φρουτένια. Πάλι από Σμοκή, έχετε μάλλον πιάσει όλη τη εβδομάδα του Vape Like Geek, Θόμη. Έτσι. Οπότε Στάθη μου, μακάρι να μπορούσα και ελπίζω την επόμενη φορά να έχω την ευκαιρία και να σε δω. Άσετα που εγώ είχα κάνει και κάποια stories. Εντάξει, μπορεί να μην το είδες, εννοείται αυτό. Δεν γίνεται πάντα να βλέπεις ό,τι κάνει ο Τιτάνας. Αλλά ναι, θα προσπαθήσω την επόμενη φορά να είμαι πιο χαλαρός και να μπορέσω να δω όσο το δυνατόν περισσότερους. Είδα πάρα πολλούς. Πήγα και στη Μαρία στο Atmology το κατάστημα, στο ένα τουλάχιστον της Θέρμης. Πήγα και είδα και κάποιους άλλους φίλους σε άλλα σημεία, αλλά δεν είχα τόσο καιρό για να επισκεφτώ πάρα πολλούς. Εντάξει, την επόμενη φορά. Λοιπόν, πότε μπορούν να βρουν τα γενικά τα όσα εσείς έχετε στο Σμόκι, υγρά στην Λάρισα και αυτά που παρουσιάζουμε σήμερα, Θόμη? Στη Λάρισα όσα καταστήματα υπάρχουν συνεργαζόμαστε. Α, οπότε και στη Λάρισα, παιδιά, ρωτήστε. Υπάρχει κάποιο link στο site του Σμόκι και δείχνει σε ποιες περιοχές υπάρχουν τα δικά σας προϊόντα? Όχι. Αλλά με τις κινήσεις που κάνουμε είναι πολύ πιθανό να γίνει και αυτό σύντομα. Ωραία. Θα μιλήσουμε και για τις κινήσεις. Με ενδιαφέρει να μάθω και τις καινούργιες σας κινήσεις. Αυτές βέβαια θα τις πούμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, το μόνο που θα κάνω αυτή τη στιγμή είναι να δώσουμε στον πρώτο νικητή μας δωράκια. Έτσι δεν είναι? Ναι, πρέπει. Λοιπόν, παιδιά, βάλτε υποψηφιότητες, να δω κιόλας αν είναι ζωντανό το bot και δεν έχει φύγει μαζί με αυτά που άκουσε όλη την ημέρα σήμερα. Όχι, μια χαρά, είναι ζωντανό. Βάλτε υποψηφιότητες για να έχετε την ευκαιρία, αν δεν τα βρείτε από κάπου να τα δοκιμάσετε, να έχετε την ευκαιρία να τα κερδίζετε. Και τα 4 που έχω στα χέρια μου. Εντάξει, και τα 4, ολόκληρη τη σειρά της Riot Squad. Squad. Πώς λέγεται Riot Squad, γιατί εγώ είμαι Riot Squad. Riot Squad, γιατί είμαι εγώ, ξέρεις, English Tsipras. English.
Λοιπόν, ναι, Riot Squad, και θα έχει την ευκαιρία ένας από εσάς, βάλτε υποψηφιότητες όσες φορές θέλετε εσείς γράψετε, για να έχετε την ευκαιρία να τα δοκιμάσετε και όχι μόνο. Εντάξει, για έναν τώρα νικητή, βάλτε στις υποψηφιότητες, είναι ζωντανό το bot, θα σας γράψει, τα κατάστηγα, και αν δεν γράψετε όμως σε αυτό εδώ το chat, ή αν έχετε κινητό κάτω έτσι, κάντε sweep up και γράψτε κάτι, δεν θα πάρετε μέρος. Γράψτε λοιπόν, κάντε smash όλο το chat και κάντε spam όσο θέλετε, για να δείτε αν εσείς είσαστε απόψε τυχερός και δεν φύγετε με κουβά μόνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς, Θόμη, και μέχρι να βάλουν τα παιδιά μας τα καλά υποψηφιότητες, τελικά είναι δύσκολο να επιβληθείς σε μια τέτοια θέση και μάλιστα να την οδηγήσεις και να είναι και επιτυχημένη, γιατί είναι επιτυχημένη, όπως βλέπω και όπως έχω παρατηρώ εγώ, βλέπω, κοιτάω. Αυτό γίνεται μετά, γίνεται με συνεχή μάλλον δουλειά, και σίγουρα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο από ομαδική δουλειά, γιατί αυτό δεν είναι αποτέλεσμα από ένα ή από δύο άτομα. Σίγουρα ο ιδιοκτήτης της Smoky είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ το αντικείμενό μας, έχει πολύ πάθος αυτό και μας το μεταδίδει καθημερινά, και τον ευχαριστούμε πολύ σε αυτό, γιατί μέσα από αυτό, πέρα από τη δουλειά μας και την εξέλιξη την επαγγελματική μας, έτσι εξελισσόμαστε και ως άνθρωποι. Η επιτυχία έρχεται πάντα σε συλλογική δουλειά, δηλαδή όταν καθόμαστε με μεράκι και με αγάπη και προσπαθούμε καθημερινά να πετύχουμε τους στόχους μας, σίγουρα κάποια στιγμή θα έχει επιτυχία. Αυτό θέλει, όπως και κάθε επάγγελμα και κάθε θέση και κάθε οποιαδήποτε εργασία αναλαμβάνεις, είναι μια προσπάθεια. Να γίνεται αυτό, έτσι. Και μάλιστα σκληρή δουλειά για να μπορείς να πετύχεις. Και εσύ το δίνεις αυτό. Μιας που το δίνεις, θέλω να μου περιγράψει η Θόμη μια μέρα της. Πώς είναι μια μέρα της Θόμης όταν σηκώνεται μέχρι την ώρα που θα γυρίσει, όπως έχω καλή ώρα πριν που τα μιλάγαμε off the record και μου λέγεις τώρα μόλις γύρισα. Ποια είναι η μέρα της Θόμης, πώς περνάει? Η μέρα μου, μια καθημερινή μου μέρα λοιπόν, ξυπνάω, θα κάνω το ζεστό μου το καφεδάκι κι εγώ έτσι όπως κι εσύ, θα τιμήσω το υγράκι μου, που η αλήθεια είναι ότι το καλό, μάλλον το θετικό, είναι ότι έχουμε μεγάλη ποικιλία σε πάρα πολλά επώνυμα μπραντ, οπότε μπορούμε να απολαύσουμε τον καφέ μας, όπως είπες και εσύ. Και μετά θα σηκωθώ και θα αρχίσω να επισκέπτομαι όσους προλάβω μέχρι το βράδυ συνεργάτες μας. Και στη συνέχεια, δηλαδή, ουσιαστικά στον δρόμο, είσαι ουσιαστικά στην πίεση, είσαι ουσιαστικά στο να αντιμετωπίζεις καθημερινώς ή τουλάχιστον στο διάστημα της ημέρας διαφορετικούς χαρακτήρες, διαφορετικά πράγματα. Πρέπει να ανταπεξέλθεις κάθε φορά και με διαφορετικό τρόπο, ώστε ο ένας να είναι διαφορετικός παραδείγματος χάρη και να θέλει να το συμπεριφέρεις ανάλογα κλπ. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο αυτό. Δεν είσαι μόνο ένας άνθρωπος που θα πας εκεί να πεις τι θέλετε ρε παιδιά να σας βάλω σήμερα και λοιπά, τι θέλετε, τι σας έχει τελειώσει, τι θέλετε να σας φέρω τα καινούργια, ας πούμε, Ράντι Σκότ και λοιπά. Μιλάς κιόλας, συζητάς, βοηθάς, εξηγείς, εκπαιδεύεις. Η εργασία είναι αυτό, δηλαδή εμείς το βλέπουμε γενικά η Smoky έχει το προφίλ το ότι είναι ένας σύγχρονος συνεργάτης δίπλα στον επαγγελματία, δηλαδή θα πάμε, θα τον ακούσουμε, θα τον βοηθήσουμε, θα τον στηρίξουμε και θα τον ενημερώσουμε. Δηλαδή η δουλειά μας είναι αυτή στην ουσία. Μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε μέχρι και το tutorial που βγάλαμε τώρα πριν λίγες μέρες, ναι, το οποίο είναι ένας πλήρης οδηγός, για παράδειγμα, που δεν είναι άμεσα π.χ. η πώληση που θα πάω σε ένα κατάστημα να δειγματίσω τα υγρά μου, να πω πάρε αυτά τα υγρά για να δουλέψεις και να φύγω. Είναι και η ενημέρωση και η στήριξη και η ψυχολογική και η επαγγελματική και όλα αυτά μαζί. Το tutorial, ας πούμε, που βγάλαμε τώρα είναι ένας πλήρης οδηγός και θέλω να το αναφέρω γιατί χάρηκα πάρα πολύ λόγω του ότι δεν το έχω δει σε καμία άλλη εταιρεία, ούτε το έχω ακούσει να το έχει κάνει κάποια άλλη εταιρεία εγώ προσωπικά. Είναι ένας πλήρης οδηγός που εξηγεί στον επαγγελματία ή στον υπάλληλό του, στον συνεργάτη του, ο οποίος κατά βάση είναι πολιτής πάνω στο ηλεκτρονικό τσιγάρο και του δίνει ένα πλήρη οδηγό
Με το story του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Ξεκινάει πότε πρώτο βγήκε, πότε από ποιον φτιάχτηκε, δημιουργήθηκε το πρώτο ηλεκτρονικό τσιγάρο, η πορεία του μέχρι σήμερα. Τι είναι ατμοποιητή, τι είναι μοντάκι, τι είναι αντίσταση, τι χρησιμοποιούμε ανάλογα με το κάθε ένα, για ποιο λόγο να το πάρει, ποιο χρειάζεται ένας νέος ατμιστής, που εκεί πέρα θα φτιάξουμε κάποιο άλλο συγκεκριμένο για τον εισερχόμενο ατμιστή, όπως και το The Art of Sales που θα είναι πάνω στις πωλήσεις. Δηλαδή δουλεύουμε για την εξέλιξη και το επίπεδο της αγοράς μας. Δεν είναι μόνο απλά το ότι εισάγουμε κάποια προϊόντα και προσπαθούμε να τα προωθήσουμε στην αγορά. Βάζουμε μια ανωτελεία για να κάνω την κλήρωση και επανερχόμαστε να σας πει περισσότερα για τον οδηγό και θα σας πω και εγώ για αυτό τον οδηγό. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν ποιος θα είναι ο πρώτος νικητής, που επαναλαμβάνω είναι ο νικητής που θα κερδίσει ολόκληρη την καπνική σειρά της Riot Squad και αυτή που παρουσιάζουμε απόψε. Εντάξει, τα τέσσερα αυτά καπνικά. Εύχομαι καλή επιτυχία, ευχαριστούμε για ακόμη φορά τη Σμόκη και πάμε να δούμε ποιος είναι ο πρώτος. Ή μάλλον τουλάχιστον αυτός που θα δούμε απόψε, ο πρώτος νικητής. Εντάξει, μην μπερδευόμαστε. Πάμε να δούμε. Στέφανος Αλυματήρης είναι ο νικητής μας που θα έχει την ευκαιρία όχι μόνο να τα δοκιμάσει, να τα γουστάρει, να τα ατμίσει και να τα έχει στο σπίτι του, όχι στο κατάστημα. Συγχαρητήρια στο Στέφανο, καλό άτμιστο να είναι. Επανέρχομαι σε σένα και ναι, αυτόν τον οδηγό, τον είδα στην ομάδα που τον επόστερε ο Νεκτάριος. Καταρχήν, εγώ το έχω βάλει παιδιά στους φακέλους της ομάδας, οπότε ανά πάσα στιγμή, οποιαδήποτε στιγμή δεν την έχει χαθεί. Δεν θεωρείς ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο? Το έβαλα στην ομάδα και γι' αυτό το λόγο το έβαλα στους φακέλους. Οπότε, ανά πάσα στιγμή, οποιοδήποτε χρειαστεί τη βοήθεια αυτού του οδηγού μπορεί να τον βρει. Δηλαδή, δεν έμεινε μόνο σαν post, έμεινε και στην ομάδα σαν φάκελος, σαν αρχείο, για να κάνει. Να δώσει τη βοήθεια σε κάποιο καινούριο ή σε κάποιο που ζητάει μια ανά πάσα στιγμή απάντηση σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το ηλεκτρονικό τσιγάρο, γιατί δεν έχει μόνο την ιστορία του, έχει τι είναι ο ατμοποιητής, από τι αποτελείται ένας ατμοποιητής, τι μπορούμε να κάνουμε σε ένα επισκευάσιμο, τι μπορούμε να κάνουμε σε έναν εργοστασιακό, τι είναι Dripper, τι είναι RTA, τι είναι πολλά. Και φυσικά είναι κάποια πράγματα που θα βοηθήσουν. Εντάξει, θα βοηθήσουν σίγουρα. Και καλό είναι και κάποιοι άλλοι, αν θέλουν βέβαια να το δουν λιγάκι έτσι πιο ευαισθητοποιημένα, να το βάλουν και στις υπόλοιπες ομάδες ώστε να υπάρχει. Δεν τρέχει τίποτα. Αν υπάρχει βέβαια κάτι ανάλογο και κάτι το ίδιο περίπου, καλό είναι να μπει και ακόμα ένα. Δεν κάνει κακό, ίσα-ίσα κάνει καλό. Και εγώ έχω διάφορα, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Ίσα-ίσα γουστάρω να έχω και κάτι ακόμα έξτρα από κάποιον άλλον που έχει μια άλλη αντιμετώπιση του θέματος. Λοιπόν, εμφανίστηκε ο Στέφανος, εμφανίστηκε και μας ευχαριστεί. Σε ευχαριστούμε και εμείς που πήρες μέρος σε αυτήν την κλήρωση. Δώσε τα στοιχεία σου, νομίζω, στον Αντώνη. Ο Σωτήρης δεν ξέρω αν έχει βάλει. Και καλησπέρα, Σωτήρη. Δεν σε είδα πριν. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και στον Γαλάτη και στον Απόστολο. Γιατί έλεγα πριν, πού είναι οι υπόπτες μου, πού είναι οι υπόπτες μου, αλλά μετά ξέχασα να πω ότι τους είδα τους υπόπτες μου. Κατάλαβες, το πάει. Θόμη. Λοιπόν, καλησπέρα λοιπόν, παιδιά, και θα σας δώσει σε εσάς τους νικητές απόψε. Ή ο Σωτήρης κάποιος άλλος, το προφίλ του Αντώνη, κάποιος θα σας δώσει, δεν ξέρω, θα δούμε. Άρα για να δώσετε και εσείς τα στοιχεία σας, να τελειώσει και αυτή η φάση. Πάμε να σας συζητήσουμε λίγο παραπάνω. Μιας που ανάφερες την ολόκληρη μέρα πώς την περνάς στην εταιρεία ή μάλλον στη δουλειά σου. Από το 1 στο 10 όμως πόσο θα έλεγες ότι το γουστάρεις αυτό που κάνεις καθημερινώς? Καταρχήν, για να κάνω αυτό που κάνω θα πρέπει να μ' αρέσει πολύ. Δηλαδή, δεν είναι μια δουλειά που μπορείς να την κάνεις εύκολα. Έχει πάρα πολλά ταξίδια, έχει πάρα πολλές ώρες, έχει πάρα πολλές διαφορετικές καταστάσεις και είναι μια δουλειά η οποία εξελίσσεται όχι καθημερινά, κάθε ώρα. Οπότε, πρέπει να σου αρέσει πάρα πολύ, που σημαίνει ότι αν μου λες από το 1 στο 10, μου αρέσει με άριστα το 10, το 9. Αφήνουμε και λιγάκι έτσι ένα μικρό ποσοστό για να το αφήσουμε έτσι, ξέρεις. Να μην λέμε ακριβώς και να μην είμαστε τελείως δεκάριδες. Ναι, αλλά ανάφερες πριν όμως για τις κινήσεις της Σμόκη
Και έφτασε η ώρα όμως να πούμε κάποιες κινήσεις που έχουν ήδη γίνει από τη ΣΜΟΚΗ. Μην πούμε για τα μελλοντικά της σχέδια ακόμα, αλλά θέλω να μας πεις για τις παρελθοντικές της κινήσεις που ακόμα υφίστανται και ίσως έχουν κάτι διαφορετικό να μας δείξουν. Υπάρχουν κάτι τέτοια, περιστατικά ή κάποιες τέτοιες κινήσεις? Η ΣΜΟΚΗ κάνει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία αρκετά από αυτά σίγουρα φαίνονται, αλλά είναι και κάποια άλλα τα οποία είναι πολύ σημαντικά που δεν φαίνονται. Mm. Δηλαδή αυτά που δεν φαίνονται είναι αυτά εδώ που δουλεύουμε καθημερινά και προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία θα μας επιτρέψουν να υπάρχουμε πανευρωπαϊκά σε ένα αυστηρά ανταγωνιστικό και απαιτητικό περιβάλλον, όπως το ISO, GDPR, οργανογράμματα, μηχανογράμματα και άλλα πολλά τέτοια. Και είναι και αυτά που φαίνονται, τα οποία είναι στο να είμαστε συνεργάτες ή ο σύγχρονος συνεργάτης, έτσι όπως το ανέφερα πριν, μου άρεσε κιόλας, σύγχρονος συνεργάτης του επαγγελματία. Και επίσης ένας μεγάλος μοχλός, ο οποίος θα επιτρέπει στο επίπεδο της αγοράς, του αντικειμένου μας. Θα ασκεί πίεση έτσι ώστε να υπάρχει, να ανεβάζει μάλλον το επίπεδο της αγοράς μας. Για να το πω πιο σωστά. Έτσι. Μέσα σε όλα αυτά σίγουρα κάνουμε και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί μας αρέσει η εξέλιξη και η ποιότητα στη δουλειά μας, έτσι ώστε να υπάρχει και καλύτερο περιβάλλον στο χώρο μας, στο χώρο της εργασίας μας. Όπως ήταν το tutorial, το The Art of Sales, που θα είναι το σεμινάριο πάνω στις πωλήσεις για τον νέο εισερχόμενο, τον ατμιστή και πολλά άλλα τέτοια πρακτικά. Μετά είναι το warehouse, το οποίο είναι ο εκθεσιακός μας χώρος, ο οποίος είναι απίθανος και που αξίζει να έρθείτε. Βέβαια, εμείς κάνουμε πραγματάκια για να μας επισκεφτείτε, όπως τα πάρτι. Τελευταία, τώρα πρόσφατα, κάναμε και το πάρτι της Riot με το Playboy. Mm. Και δεν ήρθες, Κώστα. Ναι, θα πετώντας αργόμουν. Μακάρι να μπορούσα να ερχόμουν και κάθε φορά, αλλά είναι και πολύ δύσκολο και αυτό το ταξίδι. Δεν είμαι στην Αθήνα. Αν ήμουν στην Αθήνα, δεν υπήρχε περίπτωση. Όλο εκεί μέσα θα ξημερώσω. Από μαγαζί σε μαγαζί. Αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Και για πολλούς ευγνώμων. Περάσαμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Σας χάρηκα όμως, σας είδα. Επίσης είναι ένα ιστορικό μπραντ, θεωρώ, αντρικό, το οποίο το τέριαξε πάρα πολύ με τη βραδιά μας, με την παρουσίαση της Riot Squad και είναι τη βραδιά. Μαζευτήκαμε πολλοί συνεργάτες, πολλοί φίλοι, χορέψαμε, ανταλλάξαμε απόψεις, παίξαμε μπιλιάρδο και γενικά έτσι είναι όλες μας οι εκδηλώσεις, δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ευχάριστα την εργασία μας και με το να μαθαίνουμε πράγματα, αλλά και να περνάμε παράλληλα όμορφα. Αχ, δεν μπορείς να φανταστείς τι περνάμε. Οπότε να μην χάνετε τα πάρτι μας. Οπότε να μην χάνετε τα πάρτι της ΣΜΟΚΗ, αλλά εγώ δεν μπορώ όμως να μην πω ότι δεν τους αντέχω. Δεν τους αντέχω όλους αυτούς εκεί. Άμα δεις τι λένε και τι γράφουν, κατακραυγή σκέτη είναι. Τι να πω. Λένε διάφορα ότι πώς μπορείς λέει, να βλέπεις το chat ενώ έχεις μια τόσο όμορφη γυναίκα απέναντί σου. Πώς μπορείς, μάλλον δεν βλέπεις τίποτα γιατί έχεις μια όμορφη γυναίκα δίπλα σου. Πω, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, κανονίστε την πορεία σας, μην με φαίνεται να κοκκινήσω τώρα. Αλλά ναι, μπορώ να τα βλέπω, μπορώ να τα χειριστώ όλα, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι απέναντί μου μια κοπέλα που της έχω πιάσει και το χέρι και της έχω μιλήσει και από κοντά και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι και μόνη της θα την αφήσω τώρα, θα πει τα πάντα. Άσχετα αν λέει ότι δεν μπορεί, γιατί νιώθει τρακ, δεν έχει τρακ, ίσα ίσα μπορώ να σας πω, είναι μια κοπέλα που τα σπάει και μπορεί να βάλει κάτω αρκετές άλλες. Λοιπόν, τώρα μπήκα, λέει, ΣΜΟΚΗ 16 ευρώ τα 50 ml έλαιος, ρε παιδιά. Αυτά ήταν πιο ακριβά και στο εξωτερικό τα βρίσκουμε πάνω από 20 ευρώ. Η αλήθεια είναι. Εδώ πέρα όμως εμείς προσπαθούμε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερες τιμές, έτσι ώστε να είναι εφικτά να τα τιμίζουμε όλοι μας. Είναι κάποιες εταιρείες που αν σου αρέσουν πρέπει να μπεις στο τρυπάκι ότι είναι το εξωτερικό και με όλα αυτά που
σημαίνει ότι είναι του εξωτερικού, με όλα αυτά που χρειάζεται να τα βάλεις μέσα στη χώρα, όλα αυτά τα έξτρα που υπάρχουν, ώστε μέχρι να φτάσεις εσένα στο χέρι σου, με τους φόρους κλπ. Και μετά πρέπει να γίνονται και κάποιες άλλες διαδικασίες με άλλους φόρους, επειδή είναι εξωτερικού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα πω στα δικά σου χωράφια. Ξέρω πολύ καλά ότι όντως τα ξενόφερτα υγρά αναπλήρωσης είναι και πιο ακριβά από τα ντόπια, τα εγχώρια. Από την άλλη, όμως, είναι και σε αυτό ό,τι ό,τι ζητάς, αυτό αγοράζεις. Ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο. Τι λέει εδώ. Τώρα μπήκες όμως, αλλά θα δεις την πορεία ότι ναι, έχουμε και δίκιο. Υπάρχουν όμως στο εξωτερικό αντίστοιχα ή και τα ίδια, πολύ περισσότερο στην τιμή, ακριβότερα από αυτά που βρίσκεις εδώ στην Ελλάδα, και το ξέρουμε πάρα πολύ. Άμα θα κάνεις ένα σετ, θα καταλάβεις και στη Γερμανία και στην Αγγλία, που είναι και πολύ πιο ακριβά τα περισσότερα από αυτά που είναι ξενόφερτα ή τελώς πάντων δεν είναι αυτά που έχουν τα δικά τους τα ντόπια. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε λίγο κάτι ακόμα που ίσως αυτό έχει να κάνει γενικά, μιας που με ανάφερε. Ποιος ήταν, ο Δημήτρης, ποιος που ανάφερε ο Δημήτρης. Τι μπορεί να βρει κάποιος στο σμόκι από τα υγρά αναπλήρωσης, εντάξει, από συσκευές, λίγος πολύ έχουν οι περισσότεροι, αλλά τι είναι αυτό το διαφορετικό που εσείς εμπορεύεστε και εσύ μπορείς ανά πάσα στιγμή να το διαθέσεις και σε άλλα καταστήματα που δεν μπορούν να το βρουν από αλλού. Επώνυμες μπράντες υγρά. Ναι, σαν ποιες. Γιατί μπορεί τα παιδιά να θέλουν να μάθουν. Είναι η Riot Squad, Dinner Lady, Liquid France, Robcat, Alvaporo, Ripe Vape, Thribaco, Surf Factory, J-Well και πολλές. Έχετε φοκάρει για κάποιο λόγο και περισσότερο στις ξενόφερτες του εξωτερικού, στα μπραντ του εξωτερικού, ή απλά είναι τυχαίο αυτό, ή απλά... Ξεκινήσαμε με ξένες εταιρείες, αλλά από ότι αν μπεις, εσύ έχεις μπει, τα γνωρίζεις τα προϊόντα μας, αλλά αν μπει ο κόσμος θα δει ότι υποστηρίζουμε και ελληνικές αξιόπιστες εταιρείες. Ωραία. Γιατί αυτό είχε κάπου υποθεί και χρειάζεται να το, κάποιος να το ξεκαθαρίσει. Οπότε έχουμε μια μεγάλη ποικιλία από ξένα brands, αλλά έχουμε και μια αρκετά μεγάλη ποικιλία και από εγχώρια brands. Υπάρχει δηλαδή ουσιαστικά μια μεγάλη ποικιλία από γενικά υγρά αναπλήρωσης. Shake and Vape, Flavor Shot, όπως θέλει ο καθένας, τα χαρακτηρίζει. Χαϊμένα λέει τι τάρα, λέει, οι παντόφιλες είναι φωνικό όπλο, δεν χαλάνε με τίποτα. Τι λένε, ναι. Τέλος πάντων, δεν τρέπεστε λιγάκι, φτούσες. Νιώθεις ότι τα πράγματα πλέον, επειδή έχεις... πλέον τώρα αρκετό χρόνο στην εταιρεία. Βλέπεις τα πράγματα μετά από αυτές τις διαφορετικές τώρα καταστάσεις που συμβαίνουν γύρω μας, με τους φόρους, με τους νόμους, με τα υγρά που δεν ξέρουμε τι και πώς. Νιώθεις ότι αυτά είναι όλα ρευστά, ότι κάνουμε, ότι κάνετε μάλλον σαν εταιρεία ή γενικά οι εταιρείες. Δεν ξέρω τι να φέρουν. Ίσα είμαστε αισιόδοξοι, όχι με την κατάσταση που υπάρχει, αλλά με το ότι... τρέχουμε στο να ενημερωνόμαστε και να είμαστε ένα βήμα μπροστά συνέχεια. Οπότε, εντάξει, αν μη τι άλλο ζούμε στην Ελλάδα, με τους φόρους και με όλα αυτά, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Αλλά λόγω του ότι υπάρχει και η καπνοβιομηχανία απέναντί μας, η οποία άρχισε να βγάζει στην αγορά, στο εμπόριο, ποντάκια, συσκευές του τύπου IQOS και όλα αυτά, είναι απέναντί μας, στην ουσία όμως μας βοηθάει και εμάς να εξελισσόμαστε και να μπαίνουν και καλύτερες βάσεις στο αντικείμενό μας. Και να έρχονται ακόμα πιο σύγχρονες και αξιόπιστες συσκευές, ευκολόχρηστες, ειδικά για τους νέους ερχόμενους, γιατί στην ουσία αυτό κάνει και η καπνοβιομηχανία. Ναι. Τώρα μπαίνω σε αυτό το κομμάτι. Το οποίο προσπαθεί να πλησιάσει τον καπνιστή με συσκευή. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλύτερο από το τσιγάρο ή το κάπνισμα, γιατί το ποντάκι, ας πούμε, για παράδειγμα, που έχει βγει τα τελευταία 2 χρόνια, είναι η πιο εύχρηστη συσκευή που δεν χρειάζεται ούτε να ρυθμίζεις, ούτε να σε πολλά, ούτε να γεμίζεις υγράκι. Και ειδικά τώρα με τον αντικαπνιστικό νόμο που υπάρχει, είναι πάρα πολύ εύχρηστα και στο να πάρουμε και μία τζούρα στα κλεφτά. Θέλω να κάνω
να δώσουμε μια απάντηση. Ο Τάσος ο Δανέζης λέει: Κώστα, καλησπέρα. Μπορούμε να ρωτήσουμε αν έχει υγρά χωρίς προπυλενογλυκόλη. Πριν απαντήσεις, θέλω να πω στον Τάσο ότι κακά τα ψέματα, επειδή είναι σκέτα αρώματα, βάζεις εσύ ό,τι θέλεις και αυτό που γουστάρεις. Και ξέρω πολύ καλά εσύ, Τάσο, που έχεις και λιγάκι μια δυσανεξία ή τουλάχιστον κάποιο πρόβλημα με την προπυλενογλυκόλη. Αλλά δυστυχώς τα περισσότερα αρώματα είναι. Έχουν διαλυθεί μέσα σε προπυλενογλυκόλη, οπότε νομίζω ότι δεν θα την αποφύγεις 100% την προπυλενογλυκόλη. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορείς εσύ να πεις, αν υπάρχουν αρώματα ή τουλάχιστον flavor shots που να μην είναι διαλυμένα σε προπυλενογλυκόλη. Υπάρχουν υγράκια που είναι 50-50. Όχι, δεν θέλει καθόλου προπυλενογλυκόλη. Δεν υπάρχουν, νομίζω. Όχι, δεν υπάρχει. Εγώ τουλάχιστον από ό,τι ξέρω, ή εκτός είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο που μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, αλλά επιτοπλίστων όλα τα φλέβος, όλα τα αρώματα τέλος πάντων είναι διαλυμένα σε προπυλενογλυκόλη. Δυστυχώς. Μπήκα, λέει, εγώ μέσα, λέει, στο live και είχε, λέει, να διαβάσεις το chat και θέλεις να βλέπεις τίποτα εκτός από το troll που σου κάνουμε. Όχι, διαμαντή μου, σε παρακαλώ. Μην με βάζεις τώρα σε μια τέτοια κατάσταση. Please. Κάντε like τώρα αν θέλετε να βγάλω το διαμαντή έξω. Κάντε like. Κάντε like, έτσι, για να τον βγάλω. Άμα κάνετε like θα τον βγάλω έξω. Και θα τον βάλω πάλι μας, εννοείται. Για να δω. Πάμε να δούμε λοιπόν το επόμενο. Πάμε να δούμε λοιπόν από Ryan Scott το Fresh Leaf. Fresh Leaf είναι πάλι στο παρόμοιο μπουκαλάκι της... Μπορώ να πω σφαίρας, έτσι δεν μπορούμε να το διαβάσουμε. Ναι. Και κραγιόν. Για σας μπορεί, αλλά για μας φαίνεται ωραία σφαίρα ή οβίδα, ξέρω, δεν ξέρω, κάπως έτσι. Λέγεται Fresh Leaf, όπως σας το έδειξε, είναι πάλι 20 ml στα 50 ml τελικού, από τελικό προϊόν υγρού αναπλήρωσης. Φρέσκος καπνός με επίγευση μαύρη σοκολάτα. Θυμάστε που σας είπα ότι μπορείτε να βρείτε και προσμίξεις με κάποιο άλλο συστατικό, αλλά στην προκειμένη περίπτωση και γενικά και στα τέσσερα, ο πρωταγωνιστής είναι το καπνικό. Πάμε να το δοκιμάσουμε και αυτό. Στη μυρωδιά, εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Φαίνεται λίγο και η σοκολάτα στη μυρωδιά, αλλά και το καπνικό. Αλλά έχει να κάνει βέβαια με ένα καπνικό που δεν έχει να πει πολλά πράγματα στη μυρωδιά, όσο έχει να πει πολλά πράγματα όταν το ατμίζει. Για να στάξουμε. Στάξε. Για να δούμε. Ρώτα, λέει, το κορίτσι, λέει, το σκίπερ της Rockat είναι, λες, σε έλλειψη. Το ψάχνω, λέει, και δεν το βρίσκω. Θόμη. Για κάποιο διάστημα, λόγω του ότι υπήρχε κάποιο θέμα, ναι, είχε αργήσει να έρθει, αλλά το έχουμε παραλάβει. Λοιπόν, βλέπω πάρα πολλά like. Φαντάζομαι έχετε κάνει και πραγματικά like, όχι μόνο αυτά που έχει κάνει ο Σωτήρης, γιατί θα τα κοιτάξω εγώ μετά. Αλλά είδα ότι έχετε κάνει και τα like. Πάμε λοιπόν προς ο ένα, να πούμε ένα για κομπλέ στον... έτσι, στο διαμαντή μας, θα μπει μετά να μας πει τις εντυπώσεις του, πώς το φάνηκε όλο αυτό με το όνομα που μπορεί να γράψει. Για να δούμε λοιπόν, για να δούμε τι θα πει. Άρα μπορούμε τώρα εύκολα να το βρούμε πάλι. Υπήρχε σε έλλειψη, αλλά τώρα πάλι επανήλθε στην αγορά. Σωστά. Ωραία. Πάντως, λέει, σήμερα, λέει, ο πρωταγωνιστής είναι ο Τιτάνας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρόλο όμως αυτά, πρέπει να πεις ότι ο πρωταγωνιστής είναι η αγαπημένη μας Θόμη. Και όχι εγώ! Όχι εγώ! Εγώ είμαι απλά αυτός ο ενδιάμεσος. Σε εσάς και στη Θόμη. Και εσείς ο πρωταγωνιστής πάντα. Όχι. Δεν θέλω να είμαι ο πρωταγωνιστής πάντα. Θέλω να είμαι αυτός που γουστάρει όσο μπορεί για πάντα. Λοιπόν, άρα δεν νομίζω ότι θα νιώθεις άβολα ή νιώθεις άσχημα που οι καταστάσεις τώρα με τους νόμους και όλα αυτά, ή τουλάχιστον η εταιρεία που εσύ δουλεύεις να νιώθει τα πράγματα ότι είναι ρευστά. Μπορεί δηλαδή να συνεχίσει άνετα τη δουλειά της χωρίς κανένα πρόβλημα. Εντάξει, σίγουρα οι απαιτήσεις είναι πολύ πιο απαιτητικές και η δουλειά είναι πολύ πιο δύσκολη, αλλά αν μη τι άλλο, γι' αυτό δουλεύουμε και προσπαθούμε καθημερινά για να το αντιμετωπίσουμε, γιατί μέσα από απειλές μπορούμε να βρούμε και τρόπους εξέλιξης και να ζήσουμε σε ένα πολύ καλύτερο και πιο πλούσιο περιβάλλον. Ακριβώς. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ να λέω τώρα για το Fresh Leaf.
Και το πρώτο που διαπιστώνεις είναι το καπνικό στοιχείο. Από εκεί πέρα η σοκολάτα είναι πικρή όντως. Αλλά στη γεύση για κάποια στιγμή νιώθεις έτσι για λίγο, για πολύ λίγο και τη γλυκάδα της σοκολάτας. Αυτή την ωραία που θέλεις, όχι της γάλακτος κατά ανάγκη, αλλά έχει μια γλυκάδα σοκολάτα. Όμως και αυτή φεύγει στο τέλος αυτό το πικρό. Αλμυρό στην αρχή, στο προηγούμενο, πικρό τώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι επέλεξαν να κάνουν τέτοιες συνταγές οι Irish Gold, γιατί δώσανε κάτι άλλο. Η σοκολάτα είναι πάρα πολύ δύσκολη και ιδιαίτερα όταν είναι με καπνικό. Κάποια στιγμή μπορεί να την βαρεθείς, κάποια στιγμή μπορεί να πεις «Ωχ, δεν μπορώ άλλο, δεν θέλω άλλο να ατμίζω». Εδώ δεν θα το πεις, θα το ατμίζεις. Και ίσως γι' αυτό το λόγο είναι και το, αυτό το κόντρα που έχουν του πολύ, όχι του πολύ, λάθος το είπα, του πικρού με το καπνικό στοιχείο, που ο καπνός εδώ έρχεται αυτό το γλυκίζον καπνικό στοιχείο. Το βλέπεις, το διαπιστώνεις, το νιώθεις. Η τζούρα του στην αρχή είναι γλυκιά, μετά καταλήγει να είναι η πικρή της σοκολάτας. Είναι ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα. Είναι πολύ πετυχημένη σοκολάτα. Είναι ιδιαίτερα καπνικά, δηλαδή χρειάζεται να τα δοκιμάσεις, πρέπει να τα δοκιμάσεις, δηλαδή χρειάζεται να πεις και εσύ τη γνώμη σου, οποιοδήποτε είναι αυτός που ψάχνεται για καπνικό, πρέπει να τα δοκιμάσει, δεν μπορώ να του μεταφέρω το αίσθημα που νιώθω. Δεν είμαι φαν της Riot, παρόλο που έχω μιλήσει με τα παιδιά και σε πολλές εκθέσεις, μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτονται, έχω μιλήσει μάλλον άπειρες στιγμές, έχω κάνει και συνεντεύξεις με τα παιδιά, αλλά είναι ωραία αυτή η θέση που πήρανε στη σειρά αυτή, να τα βγάλουν με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή χωρίς να είναι πολλά φρουφρού και αρώματα και να έχουν επιλέξει κάποια συγκεκριμένα συστατικά για να φτιάξουν τις συνταγές τους. Και επαναλαμβάνω, είναι καθαρά καπνικά. Δηλαδή εγώ το ατμίζω και νιώθω ότι είναι καπνικό. Θα το ατμίσω με το καφέ μου, με το ποτό μου. Δεν θα το ατμίσω δηλαδή σε κάποια στιγμή που θέλω κάτι γλυκό. Δηλαδή δεν θα μου προσφέρει τη γλυκάδα ενός άλλου υγρού. Θα το παρατήσω, θα κάνω αυτό που γουστάρω μετά, κάτι άλλο, και θα επαναέρθω πάλι στο καπνικό μου. Γιατί έτσι θα το συμπεριφερθώ, σαν καπνικό και μόνο. Εντάξει, η Riot Gold είναι μια εταιρεία η οποία αγαπάει και το marketing, γιατί και τα μπουκαλάκια του ξεχωρίζουν και τα αρώματά της είναι αρκετά ιδιαίτερα. Δηλαδή και ο καπνός με τη σοκολάτα και ο καπνός με την αλμυρή επίγευση και με την κρέμα που πήρε, που βγήκε πρώτο. Ακόμα και με τη βανιλιά, όλα βλέπεις, ενώ έχεις δοκιμάσει κι άλλο καπνικό με βανιλιά ή κι άλλο με σοκολάτα, ότι τις Riot έχουν το κάτι διαφορετικό που ξεχωρίζουν πάρα πολύ. Παναγιώτη, ξένοι τέλη, θα τα πούμε και αυτά, δεν θα αφήσουμε τίποτα χωρίς να απαντηθεί. Εντάξει, θα έρθει και η ώρα η δική τους. Λοιπόν, για να τελειώνω για το sweet, ή συγγνώμη, για το fresh leaf, γιατί όλα είναι με leaf στο τέλος σχεδόν, επαναλαμβάνω ότι είναι κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Ίσως αυτό δεν θα το άτμιζα όλη την ημέρα, μιας και η σοκολάτα για μένα, όπως το ξέρετε άλλωστε, είναι κάτι που εντάξει, δεν θέλω τόσο πολύ να ατμίζω σοκολάτα. Με βαραίνει περισσότερο, είναι και στο χαρακτήρα μου, στο δικό μου ατμιστικό προφίλ. Παρ' όλα αυτά όμως, το ατμίζω ευχάριστα όποια στιγμή γουστάρω. Όποια στιγμή γουστάρω. Και εδώ, ενώ το sweet leaf το είχα περισσότερο με τους καφέδες, εδώ το έχω ίσως με τους, μάλλον καφέδες, νες καφέ και λοιπά, ζεστούς το πρωί και λοιπά. Εδώ μπορώ να το έχω όλο το βράδυ ή το απόγευμα με ένα καπουτσίνο ζεστό. Τα μάμ που λένε. Τα μάμ. Γουστάρω. Ακριβώς. Νιώθω ενθουσιασμένος. Νιώθω ενθουσιασμένος. Νιώθω ότι κάτι ωραίο γίνεται εδώ και παίζει. Το μόνο που δεν με ενθουσιάζει, Θόμη, και δεν ξέρω κατά πόσο εσύ θα μου πεις κάτι άλλο. Ναι. Είμαι ενθουσιασμένος με τις γεύσεις, αλλά είναι μικρή συσκευασία εργαμότου. Είναι αλήθεια 50 ml. Τα ακριβά αρώματα λένε μπαίνουν σε μικρά μπουκαλάκια. Δεν με πείθεις. Δεν με πείθεις. Θα το ήθελα δηλαδή να το δω έτσι σε ένα μεγάλο μπουκάλι. Επειδή έχουμε κακομάθη, εντάξει. Να τα λέμε και αυτά. Έχουμε κακομάθη. Θέλουμε το μπουκάλι μας. Αυτό, το μεγάλο μου. Αλλά εντάξει, τι να πω. Είναι και μια εταιρεία που, όπως είπες εσύ, προσπαθεί να έχει και ένα ιδιαίτερο marketing. Προσπαθεί το marketing να είναι εκεί που θέλει εκείνη και στα πλαίσια που θέλει εκείνη. Γι' αυτό άλλωστε έχει και εκείνη. Είναι μια εταιρεία που αγαπάει πολύ το marketing, πέρα από την ποιότητά του. Έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι με το marketing που έχει, έχει επικρατήσει σε πολλούς ατμιστές στο καθημερινό τους, ας πούμε, προφίλ ατμισμα. Εντάξει.
Για να βλέπω λοιπόν, αυτό με το Grammar λέει ποιο είναι, θα το πούμε σε πολύ λίγο, είναι παρακάτω, είναι αυτό το βραβευμένο που λέγαμε συνέχεια, αλλά σας το κρατάω για μετά. Εν τω μεταξύ έχω πει ότι έχουμε μια κλήρωση, την έχω κάνει, όχι. Βάλτε υποψηφιότητες για μια κλήρωση ακόμα, άιντε. Οπότε θα κάνουμε τη δεύτερη κλήρωση. Βάλτε υποψηφιότητες για τη δεύτερη κλήρωση, έτσι σιγά σιγά, να κάνουμε και τη δεύτερη κλήρωση κάποια στιγμή. Κοιτάω τώρα και τα δικά σας. Αν σε περίπτωση, παιδιά, επειδή βλέπω ότι όλοι γράφετε με μικρά, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, γράψτε το με κεφαλαία. Θα το δω. Α, μπήκε ο. Μπήκε μέσα ο Διαμαντής. Δεν μας λες, Διαμαντή, τις δικές σου τις εντυπώσεις για το έξω 300. Πώς σου φάνηκε το έξω 300, ωραίο, καλό. Ε, σ' άρεσε. Το θέλεις πάλι. Για να δούμε. Μια που αναφέραμε πριν για κάτι πολύ συγκεκριμένο και εσύ ίσως θα έχεις και μια ακόμα δικιά σου άποψη για τις συσκευές αυτές, θέλω πάρα πολύ να το ακούσω και μιλάμε για τα θερμενόμενα. Ποια είναι η σχέση σου με τα θερμενόμενα, τι πιστεύεις για τα θερμενόμενα και μιλάμε, ξέρετε, για τα συγκεκριμένα θερμενόμενα ή κάποια παρόμοια θερμενόμενα που θα βγουν φαντάζομαι και στο μέλλον. Ποια είναι η δική σου σχέση και ποια είναι η δικιά σου άποψη, όποια είναι και αυτή. Πιστεύω ότι δεν είμαι αρνητική. Ίσα-ίσα εγώ το είδα πολύ θετικά, γιατί κάποιοι οι οποίοι ενώ θέλουν να φύγουν από το κάπνισμα και να μπουν στο άτμισμα, το θεωρώ σαν ένα πρώτο βήμα να φύγεις από το τσιγάρο, την αίσθηση του τσιγάρου στο χέρι, την κλασική κίνηση που έχουμε στα δάχτυλά μας, και να πιάσεις συσκευή. Αλλά ως εκεί. Πιστεύεις εσύ ότι δηλαδή μετά θα πρέπει να κάνεις άλλο βήμα, γιατί το άτμισμα ξεκινάει με βήματα. Δηλαδή στην αρχή από το τσιγάρο δεν είμαι αρνητική να ξεκινήσει με μια θερμενόμενη συσκευή, αρκεί μετά να τα εξελίξει και να πάει παραπέρα. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό και το κατανοώ. Απλά εγώ είμαι εντελώς έως πολύ αντίθετος με το να καταπιαστεί με μια τέτοια συσκευή για πολλούς λόγους δικούς μου, αποκλειστικά δικούς μου, και από τη μυρωδιά και από τον τρόπο χρήσης και από την ευκολία στο να μπορείς να το χειριστεί και από ακόμα και από την τιμή και πολλά ακόμα που δεν μπορεί να έχει και να επιλέξει γεύση όπως έχουμε εμείς τώρα και παρουσιάζουμε. Και φυσικά είναι κάτι πάλι που δεν μπορεί να αποφύγει κάποιες κακές ουσίες που πάλι θα υφίστανται μέσα σε αυτή την συσκευή. Γιατί στην ουσία έχει τσιγάρο μέσα. Πάλι καπνό. Εντάξει, ο καθένας έχει βέβαια τη δική του γνώμη και τη λέει και την καταθέτει και ο τρίτος που θα το ακούσει θα βγάλει το δικό του συμπέρασμα και τη δική του την απόφαση. Αλλά επαναλαμβάνω, για μένα είναι κάτι ανούσιο. Εντάξει, το καταλαβαίνω και κατανοώ αυτό που λες ότι είναι και ένας ενδιάμεσος τρόπος για να μπορέσει να μπει μετά στο άτμισμα. Σαν ένα πρώτο βήμα. Αλλά απ' την άλλη ίσως και αυτό που είπα ότι με τον τρόπο που δεν μπορείς... είναι καθαρά άτμισμα. Ναι. Και με τον τρόπο που μπορείς να το χειριστείς, σε τρελαίνει, σε στιβιδώνει. Σου έρχεται το πάνω κάτω δηλαδή και ίσως ξαναγυρίζεις το κάπνισμα μόνο και μόνο επειδή δεν μπορείς αυτό το πράγμα να το χειριστείς όπως πρέπει. Και βρωμάει. Πολύ. Αυτό. Γι' αυτό ξεκινάμε με ποντάκι. Έτσι. Και με πολύ νικοτίνη βάλει. Παιδιά, σήμερα μου στείλει ένας ατιμιστής, ένας φαν εδώ του καναλιού, Κώστα σε παρακαλώ, τρελάθηκα, τσαντίστηκα, μπλα μπλα, και μου στείλε ένα βίντεο που το είχα δει βέβαια κάποιες μέρες τώρα που είχε ανεβεί από μια εταιρεία, δεν τη θυμάμαι τώρα, πάντως πολύ συγκεκριμένη εταιρεία που καταπιάνεται με τέτοια θέματα και είναι μάλιστα ιατρική εταιρεία, θώρακος και λοιπά, παιδιά διορθώστε με ποια είναι αυτή η εταιρεία, αλλά κάτσε να κάνουμε την κλήρωση και θα σας πω για το true story, για το story time αυτό. Για να δούμε λοιπόν τι λέει εδώ πέρα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να κάνουμε και την κλήρωσούλα αυτή, τη δεύτερη κλήρωση. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους. Εύχομαι σε όλους. Επαναλαμβάνω, το δωράκι που θα έχει να κερδίσει ο δεύτερος νικητής απόψε είναι ολόκληρη η καπνική σειρά της Riot Squad, η Squad, καλύτερα έτσι, Riot Squad, για να την δοκιμάσει, να την γουστάρει, να την ατμίσει, να την ξεζουμίσει όλοι. Ποιος θα είναι λοιπόν ο δεύτερος νικητής απόψε που θα έχει αυτή τη δυνατότητα. Πάμε να δούμε. Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά Smokey, ευχαριστούμε Θόμη και φυσικά τον Νεκτάριο. Πάμε να δούμε. Γιωτάκη Καρά. Γιωτάκη Καρά είναι η νικήτρια. Επιτέλους γυναίκα.
Επιτέλους, γυναίκα. Καρδιά της γυναίκας. Έτσι. Έτσι. Το Γιωτάκη θα μας πει αν είναι εδώ για να του ευχηθούμε με καλό άκμιστα. Καινούρια, δεν ξέρω, δεν ξέρω, συγγνώμη, διόρθωσε, θα σε μάθω και σε, θα σε μάθω. Τόσα παιδιά περνάνε, δεν μπορώ να τα ξέρω όλα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το story time. Αυτό που εγώ σήμερα έλαβα σε μήνυμα και σας λέω τι έγινε. Λοιπόν, τι, not, τι not, riot, ακόμα γράφει το Γιωτάκη, ενώ έχει κερδίσει βέβαια. Περιμένουμε τώρα να απαντήσει. Κλαίω. Και τι έγινε. Τέλος πάντων, συζητούσαν εκεί μια δημοσιογράφος με έναν πνευμονολόγο. Να μην λέμε ονόματα, δεν χρειάζεται. Μπορώ να τα αναφέρω, βέβαια, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Δεν έχει να κάνει με το όνομα, όχι να κάνει με αυτά που είπαν. Ο γιατρός αυτός, ενώ τον ρωτούσε κάτι παγίδες ερωτήσεις του στυλ. Είναι με λίγα λόγια η δημοσιογράφος. Δεν είναι και τόσο καλό το άτμισμα. Είχε μια γνώμη, αλλά δεν είχε όμως μια γνώση. Η δημοσιογράφος απλά ό,τι είχε διαβάσει, ό,τι είχε δει και ό,τι είχε μαζέψει και είχε συλλέξει για να κάνει τις ερωτήσεις στο γιατρό. Από την άλλη και ο γιατρός με τον τρόπο που απαντούσε ήταν ο λόγος του χειρότερος από το δικό μου. Δηλαδή εγώ δεν έχω τόσο καλό λόγο και το ξέρω. Δεν έχω δηλαδή τόσο καλό λέγει που λένε. Παρ' όλα αυτά όμως μπορώ να συμπεριφερθώ και μπορώ να μιλήσω. Ο γιατρός δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω ότι δεν είχε καλό λόγο, αλλά απ' την άλλη όμως δεν απαντούσε όπως έπρεπε να απαντήσει. Και πάλι αυτά που είπε, αν σε περίπτωση υπήρχε κάποιος από εμάς, μπορούσε να τον φέρει τούμπα και να πει ότι το άτυπνισμα ήταν σούπερ και είναι σούπερ. Δηλαδή ο λόγος του έφασκε και ξέρεις, φάσκω και αντιφάσκω. Ξέρεις Κώστα μου ότι είναι και οι γνώσεις που μπορεί να έχει, άσχετα που μπορεί να είναι γιατρός, μπορεί να μην είναι και ενημερωμένο σωστά. Ναι, αυτό μπορεί ήθελα να καπνίζει, να μην ατμίζει, να απέχει από όλο αυτό εδώ το σπόρο, ας πούμε, να το πω έτσι, και να μην το έχει ψάξει έτσι ώστε για να μιλήσει όπως θα πρέπει. Μπορεί να είναι γιατρός, να ξέρει το αντικείμενό του, αλλά να μην ξέρει τι είναι το άτμισμα. Εν τέλει το Γιωτάκι μας βγήκε Χρήστος, οπότε ναι. Πάλι άντρας, γιατί η γυναίκα του λέει, μάλλον είναι με το προφίλ της γυναίκας του, γιατί λέει, η γυναίκα μου κοιμάται με το μωρό. Οπότε πάλι άντρας, δεν πειράζει όμως. Που θέλω να καταλήξω ότι κάποια στιγμή ακούστηκε ότι οι 12 θάνατοι στην Αμερική, η αιτία που έγιναν όλα αυτά ήταν το άτμισμα με κάποιον τρόπο, με κάποια συσκευή, με κάποιον παράξενο τρόπο κλπ. Αλλά ο γιατρός δεν έλεγε ξεκάθαρα ότι ήταν από κάποια άλλα πράγματα και από βιταμίνες και από χασισέλια και δεν ξέρω τι, δεν τα αναφέρει ποτέ αυτά, δεν αναφέρει καν κάτι τέτοιο, αναφέρει μόνο τα δικά του και ότι ναι, μεν και. Πολλά πράγματα τέτοια που κάποια στιγμή άρχισαν να νευριάζω, γιατί λέω πες τα ρε ξεκάθαρα Χριστιανέ μου, πες αυτό που πιστεύεις. Ο γιατρός δεν ήταν αρνητικός 100% με το άτμισμα, υπήρχαν πάρα πολλά παραθυράκια που φώτιζαν γύρω του για το άτμισμα, θεωρούσε ότι ναι μεν, αλλά το αλλά για κύριο ήταν μόνο αυτό, δεν ανάφερε το ρε παιδί μου, πες και κάτι καλό, αφού το βλέπω στα μάτια σου, θες να το πεις. Δεν το ανάφερε. Έλεγε μόνο τα κινδυνολογούσε με πολύ απλά πράγματα, με πολύ απλές απαντήσεις. Και στο τέλος πέταξε ότι ναι, με βγήκε λέει και η συγκεκριμένη συσκευή, το θεμενόμενο, το IQOS, που αυτό τώρα είναι κάτι ενδιάμεσο που δεν έχει τις βλαβέρες ουσίες του τάδε, δεν έχει τις βλαβέρες του δίνα και το αφήνει εκεί και τελειώνει. Δηλαδή, μπράβο. Μου άφησε και μια διαφήμιση. Ήταν ένα πολύ καλό promotion της θερμενόμενης συσκευής τελικά. Δηλαδή δεν. Ναι, το άφησε πολύ φλούρε, παιδί μου, ότι μπορεί και αυτό κάτι, αλλά μπορώ να σου πω ότι αυτό το είπε με πολύ όμορφο τρόπο. Πολύ έτσι, ξέρεις, γουστάρος μου. Δεν μας αφήνεις τώρα, φίλε. Τέλος πάντων, αυτά. Κώστα λέει, άστο λέει, θα ψάξω λίγο αύριο, λέει, με τον καφέ, άμα είναι, λέει, γυναίκα ή όχι, λέει, γιατί το ξέρεις. Μάλιστα. Αυτό ήταν όσον αφορά για το βιντεάκι που επέκτηκε στις 7 του μηνός με τη χρονιά, που ήταν πάλι τα ίδια πράγματα, λέγουν ουσιαστικά, δεν είχε κάτι καινούργιο να μας πει. Το αναμασούν τα ίδια και τα ίδια. Άρα εντάξει, τι να πεις. Δεν έχουν κάτι άλλο συγκεκριμένο να πούν, οπότε αναμασούν τις ίδιες ειδήσεις και τα ίδια πράγματα. Πάμε τώρα όμως να μου πεις εσύ τη γνώμη σου, όποια είναι αυτή. Όποια είναι αυτή, και σε παρακαλώ να πεις ακριβώς αυτό που εσύ νιώθεις για τα CBD.
Ξέρεις γιατί το λέω αυτό, γιατί πιστεύω και δεν το κρύβω και ακόμα και εγώ ότι δεν έχω πιστεί για τα CBT ότι πρέπει να είναι στη ζωή μας, του ατμιστή. Ακούς, στη ζωή του ατμιστή, όχι στη ζωή μας γενικά, αλλά στη ζωή του ατμιστή δεν έχω ακόμα πιστεί και θέλω να μου πεις εσύ τη γνώμη σου καταρχήν και αν η γνώμη σου είναι θετική για αυτά, θέλω να με πείσεις με κάποιο τρόπο για ποιο λόγο εγώ πρέπει να αλλάξω γνώμη. Ωραία. Λοιπόν, εμείς από όσο ξέρεις είναι τα δύο αντικείμενα που έχουμε στην εταιρεία, είναι και το ηλεκτρονικό τσιγάρο αλλά είναι και τα CBD. Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ τους, είναι εντελώς διαφορετική. Αυτό είναι αυτονόητο. Απλά λόγω του ότι τον ανθό, σε μορφή ανθού, όταν είναι μπορούμε να το ατμίσουμε σε ειδικές συσκευές, είναι αυτό που μας συνδέει με τα προϊόντα της κάναβης, τα CBD που λέμε. Τα vaporizer όμως είναι αυτά και δεν είναι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Δηλαδή κάποιος αν θέλει να κάνει χρήση CBD, μπορεί να το ατμίσει αλλά μέσα σε vaporizer, αν θέλει μπορεί να το πάρει μέσω κάψουλας, μέσα από oral drop, τις σταγόνες που λέμε. Η πραγματικότητα και η αλήθεια είναι αυτή. Το να το βάλει σε υγρή μορφή στο ηλεκτρονικό τσιγάρο θεωρώ ότι δεν είναι και το ιδανικότερο. Μην πω και ξεκάθαρα ότι είναι και λάθος. Αλλά υπάρχουν ειδικές συσκευές για το CBD που μπορούμε να το ατμίζουμε και να μην το μπερδεύουμε και να μην πειραματιζόμαστε με άλλου τύπου συσκευές. Για να έχουμε και την ασφαλειά μας. Εσύ νομίζεις ότι πρέπει να συνυπάρχουν τα CBD σε ατμομάγαζα μαζί με είδη ατμού? Μπορούν να συνδυαστούν ακριβώς με αυτόν τον ίδιο τρόπο. Μάλιστα. Τύπου συσκευής στο vaporizer, τύπου συσκευής και το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Μήπως αυτό όμως παρανοηθεί από κάποιους και τελικά βρούμε και άλλα πράγματα στον δρόμο μας μπροστά που να μας βάζουν σε άλλη μοίρα τελικά? Στο λέω αυτό για παίζω το δικαιωμάτιο του διαβόλου, γιατί αυτές οι ερωτήσεις έχουν υποθεί. Και εγώ ακόμα σου είπα, δεν είμαι αυτός που θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, δεν έχω πιστεί ότι αν πρέπει να υπάρχει και αυτό στη ζωή μου. Άσχετα αν εγώ δεν μου αρέσει, δεν μου κάνει, δεν μου δείχνει, ξέρεις πολύ καλά και το καλοκαίρι που είμαστε μαζί, άτμισα, μου είχες δώσει τη συσκευή και μπορούσα να είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω και κάτι διαφορετικό. Αλλά είπαμε, χρειάζεται να συνυπάρχει στο ίδιο χώρο. Μήπως αυτό μας έρθει πούμερα για κάποιο λόγο που αυτό δεν έχει να κάνει με την εταιρεία που τα διανέμει, αλλά έχει να κάνει με τον τρόπο που ο άλλος θα τα προωθήσει στο κατάστημά του. Εντάξει, αυτό θέλει σίγουρα κάποια ενημέρωση και επειδή αφορούν και την υγεία μας όλα αυτά, γι' αυτόν τον λόγο και δουλεύουμε και πάνω σε αυτά εδώ τα εκπαιδευτικά που ξεκινήσαμε και βγάζουμε. Ως προς το ηλεκτρονικό τσιγάρο, τα προϊόντα, σίγουρα χρειάζεται ενημέρωση. Ειδικά στον επαγγελματικό κλάδο που σχετίζονται με αυτά τα προϊόντα. Μήπως τελικά είναι κάτι πολύ καινούργιο για μας και ακόμα τσινάμε έτσι? Ή η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ καινούργιο και είναι όπως είναι το κάθε προϊόν που πρέπει να το βάζουμε στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, ας πούμε, ή όπως τη νικοτίνη. Δεν μπορούμε να παίξουμε με πάρα πολύ νικοτίνη πάνω σε έναν επισκευάσιμο. Είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις που μπορεί να το αντέχουν αυτό το πράγμα. Ή ξέρω εγώ που δεν μπορούμε να βάζουμε... Να κάνουμε πειράματα γενικά με όλα αυτά εδώ. Υπάρχουν για κάθε προϊόν και ανάλογες συσκευές. Ναι. Μπορούμε να δούμε και σε υγρή μορφή όπως έχουν βγει και στο παρελθόν, ας πούμε, και CBD και να υπήρχε ειδική συσκευή που μπορούσες να ατμίσεις και υγρής μορφής CBD. Αλλά δεν ήταν το καθαρό ηλεκτρονικό τσιγάρο που βάζουμε μέσα το υγρό αναπλήρωσης για να ατμίσουμε. Άρα θέλεις να πεις ότι υπάρχει πολύ συγκεκριμένη η μορφή του CBD όταν θέλεις να το ατμίσεις με κάποια συγκεκριμένη συσκευή και όχι οποιαδήποτε συσκευή. Γι' αυτό πρέπει να είναι ενημερωμένο το κάθε κατάστημα που πουλάει τέτοια προϊόντα και να ενημερώνεται μετά κατ' επέκταση και ο καταναλωτής που ενδιαφέρεται για αυτά τα προϊόντα. Έχει να κάνει όμως, ακούστηκαν διάφορα και πρέπει κάποια στιγμή να το ξεκαθαρίσουμε. Έχει να κάνει με το να φτιαχτώ, πάω σε τέτοιο μαγαζί για να αγοράσω κάτι για να φτιαχτώ? Όχι, για το λόγο το ότι, γι' αυτό λέγονται CBD, είναι τα προϊόντα τα οποία λείπει εντελώς το THC που λέμε, η ψυχοτρόπος ουσία.
Αλλιώς θα ήταν κανονικά κανονική κάναβη. Άρα δεν υπάρχει τέτοιος λόγος, δηλαδή δεν θα πάει κάποιος τώρα ψωνισμένος τώρα, ξέρεις, που έχει φανταστεί τα διάφορα. Δεν υπάρχει λόγος έτσι και αλλιώς το CBD αποσκοπεί καθαρά σε λόγους καλύτερης υγείας. Στο να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας και να του δώσουμε μία όθηση να λειτουργήσει καλύτερα. Δεν είναι ούτε φάρμακο ούτε κάτι το οποίο είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής εν ολίγης. Εντάξει, το οποίο αποσκοπεί συγκεκριμένο στον οργανισμό μας. Εντάξει, ακόμα δεν έχω πιστεί, αλλά είμαι στον δρόμο αυτό. Είμαι ανοιχτός, είμαι open mind. Σου είπα όμως, είναι κάτι πράγματα που επειδή εγώ τα έχω βιώσει με κάποιο τρόπο, ίσως έχω ακούσει πράγματα που έχουν διαστρεβλώσει καταστάσεις και συνθήκες και γενικά με τα CBD. Φοβάμαι ότι αυτό θα μας έρθει μπούμερα και δεν θέλω να ξαναδώ κάτι στο μέλλον που θα βλέπω μαγαζιά με το ματοκιάλι, ξέρω εγώ, από μακριά. Mm-hmm. Υπάρχει κάποια από τα δικά σας προϊόντα ή τέλος πάντων από αυτά τα προϊόντα CBD που μπορεί να φτιαχτεί κάποιος? Αν υπάρχει, δεν άκουσα, συγγνώμη. Υπάρχει κάποια από τα προϊόντα που εσύ τουλάχιστον ξέρεις ή από αυτά που διανέμεται ή από αυτά που βάζουν τα καταστήματα που μπορεί να φτιαχτεί? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να δούμε κάτι τέτοιο σε ένα κατάστημα? Όχι, είναι έτοιμα προϊόντα όλα, και η ανθή και, και τη υγρή μορφή που είναι τα oral drop. Δεν έχει περίπτωση τέτοια, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ας πούμε. Όχι. Να δούμε. Στα λέω αυτά γιατί μου τα έχουν ήδη πει, τα μου το έχουν ρωτήσει και στο παρελθόν και κάθε φορά που έρχεται η ώρα να μιλήσουμε για CBD και κάθε φορά βλέπουμε κάποιους να ρωτάνε κάποια συγκεκριμένα θέματα που τους κάνουν εντύπωση. Όταν βλέπουμε κάποια πρόταση που έχει μέσα CBD, όταν μιλάμε για CBD, σπάει το μυαλό στην κάναβη. Κακά τα ψέματα. Όταν μιλάμε για ακούγονται για σποράδικα, ακούγονται για το ένα, ακούγονται για το άλλο. Άξι, οπότε υπάρχει αυτά. Και το ταμπού όμως. Η αλήθεια είναι το ότι όλοι γνωρίζαμε μέχρι πριν λίγο καιρό την κάναβη με την ψυχοτρόπο ουσία. Δεν ξέραμε ότι υπάρχει και κάναβη χωρίς ψυχοτρόπο ουσία. Είναι κάτι που ήρθε στη χώρα μας. Ναι. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 2 χρόνια, 3 το πολύ θεωρώ. Και χρειάζεται το χρόνο του για να ενημερωθούν ο κόσμος για ποιο λόγο να κάνει χρήση CBD, τι είναι ακριβώς και πού μπορεί να βοηθηθεί. Αλλά με σωστό τρόπο όμως. Και θέλει, όπως είπα και πριν και θα το λέω συνέχεια, θέλει ενημέρωση. Πάνω απ' όλα πάντα ενημέρωση και πώς θα διαχειριστεί ο κάθε επαγγελματίας στο χώρο του αυτό το προϊόν. Σαν προϊόν, αρκεί να γίνει σωστά. Ναι. Συγγνώμη που βήχω, παιδιά, δεν έχει τελειώσει ακόμα αυτό το καταραμένο το κρύωμα. Πω, τι έπαθα όλη αυτή τη βδομάδα. Ναι. Λοιπόν, να απαντήσω και κάποιες ερωτήσεις. Ο Μαροκό λέει, Κώστα, τι θα γίνει με τον αντικαπνιστικό νόμο που μας παίρνει και μας βάρνα, έτσι θα μείνει? Μέχρι στιγμής έτσι θα μείνει. Κάποια στιγμή ακούστηκε ότι θα γίνονται και λέσχες ατμιστών που θα αλλάξουν κάποια μαγαζιά τις άδειές τους και να τις κάνουν έτσι. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να έχουν ελεύθερα μέσα και καπνιστές, βέβαια, και ατμιστές. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό. Είναι μια πατέντα, είναι μια άλλη σκέψη, είναι μια άλλη ιδέα, είναι μια δεν ξέρω τι. Αλλά αν δεν συμβεί ένα θαύμα, έτσι θα μείνει. Αν τώρα πάτε στην άλλη φάση που λέει ότι στην Ελλάδα πάντα ξεχνιούνται αυτά και αρχίζουμε πάλι το παλιό βιολί, εντάξει, δεν θα το πάμε σε αυτή τη φάση γιατί όλα ξεχνιούνται. Στην πραγματικότητα, αν ισχύει ο νόμος, ισχύει. Και αφού ισχύει μέχρι στιγμής, θα ισχύσει μέχρι να καταργηθεί. Στο ενδιάμεσο, με αυτή την πατέντα, παύλα ιδέα, δεν ξέρω πώς θα την ονομάσω, με το να γίνουν λέσχες ατμιστών μερικά καταστήματα, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα μπορέσει να βολέψει και να φτιάξει την κατάσταση. Γιατί είναι άσχημο, είναι τραγικό να θες να ατμίσεις. Εντάξει, τώρα με το κάπνισμα είναι τραγικό όπως και να έχει, να γίνει του μάνι μέσα, να μην μπορείς. Αλλά για εμάς, ρε παιδιά, τι σας φταίνε? Βάλτε μας σε κάτι άλλο. Βάλτε μας σε μια άλλη κατηγορία. Σε πιο μαλακούς, ας πούμε. Σε κάτι πολύ πιο διαφορετική. Αχ, παιδί μου, θέση. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει παθητικό άτμισμα, δεν ξέρω γιατί. Γιατί. Οπότε δεν μπορώ να σου πω παραπάνω πράγματα, αυτά ξέρω. Ο Θανάσης Λεβάντης λέει, μην ξεχνάτε ότι οι γιατροί χάνουν και χρήμα από συνταγογραφήσεις. Όσο μειώνεται το κάπνισμα, τόσο θα το θάβουν. Με το παραδοσιακό τσιγάρο, όταν σε βλέπει να πας, τρίβει τα χέρια του. Γιατί κάτι λέει θα σου γράψει.
Ναι, σίγουρα αυτό το πράγμα συμβαίνει και θα συμβαίνει. Και αυτό είναι και άλλωστε και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε κάθε φορά. Φάρμακο με βιομηχανίες από την μια μεριά, από την άλλη είναι και οι εταιρείες ασφαλιών, οι καπνοβιομηχανίες, όλα αυτά. Τα, ξέρεις, τα κονέ που έχουν μεταξύ τους και οι κλίκες που λέμε μεταξύ τους συγκεκριμένες χάνουν από την πίτα κομμάτι και συνάνε. Οπότε δημιουργούν τα διάφορα προβλήματα. Συνήθως τα περισσότερα προβλήματα μπορεί να τα δημιουργούν και οι φαρμακοβιομηχανίες. Με το φτωχό μου το μυαλό, έτσι λέω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, να δω και κανένα ακόμα, μια να δω. Το CBD λέει έχει παραθυράκι ο νόμος και αναγράφει στη συσκευασία ότι είναι αρωματικό χώρο και όχι να την στρίβεις για κάπνισμα. Έχεις κάποια θέση να πάρεις εδώ? Γενικά υπάρχουν διάφορα για τα καταστήματα που μπορούν για να μπορούν να κόβουν τις αποδείξεις τους. CBD 30 ml 100 ευρώ. Είναι ακριβό. Είναι ακριβό, σας πω, ρε. Ναι. Αν εμβαθύνουμε όμως στο CBD και μάθουμε ακριβώς τι είναι και τι μας προσφέρει, νιώθουμε ότι δεν είναι ακριβό. Δεν μας φαίνεται τόσο ακριβό. Εγώ ξέρεις τι γνώμη έχω. Όταν υπάρχει κάποιος που πραγματικά χρειάζεται το CBD, αλλά πραγματικά το χρειάζεται για υγείας θέματα. Σε αυτά τις περιπτώσεις που είναι πιο δύσκολες. Ναι. Που δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο και μόνο με αυτόν τον τρόπο ηρεμεί, ή για κάποιους άλλους που έχουν προβλήματα διάφορα, ρε παιδί μου, δεν μπορούν να κοιμηθούν, δεν μπορούν, δεν ξέρω τι. Σε αυτούς κατανοώ να συμβαίνει κάτι τέτοιο και να θέλουν να χρησιμοποιούν τέτοια προϊόντα. Αλλά για οποιονδήποτε άλλον, όπως εσύ, εγώ, δεν ξέρω ποιος, που δεν υπάρχει κάποια τέτοια περίπτωση να θέλουμε τη βοήθεια ενός τέτοιου προϊόντος. Γιατί να το κάνουμε? Τώρα θα μου πεις, Κώστα, εσύ θα διαλέξεις τι θα κάνω εγώ. Εντάξει, εγώ είναι αυτό που σκέφτομαι. Σωστά, δεν ξέρω. Πολύ σωστά το σκέφτεσαι. Απλά εγώ έρχομαι και σου λέω που το έχω δουλέψει και προσπαθώ να ενημερώνομαι συνέχεια πάνω σε αυτό. Είναι το ότι λίγο πολύ όλοι μας έχουμε το καθημερινό άγχος, καθημερινό στρες ή ξέρω εγώ διάφορα που μπορεί να μας απασχολούν και να μας δημιουργεί μία ένταση ή αϋπνίες ή κρίσεις πανικού σε κάποιους. Το άγχος πλέον μας κυριεύει στις μέρες μας. Οπότε με το CBD, το οποίο είναι ένα βότανο που χαλαρώνουμε όπως είναι πολλά άλλα βότανα, μας βοηθάει με αυτόν τον τρόπο. Ο Γιώργος λέει... Καθημερινή χρήση χωρίς να έχουμε δηλαδή τα πιο σοβαρά θέματα υγείας. Ναι, κατάλαβα. Ο Γιώργος ο Γκρίς λέει αρωματικό χώρο αναγράφει η συσκευασία του CBD και όχι λέει να την στρίβεις, να το καπνίζεις. Ότι είναι λέει και πιο ακριβό από τα αληθινά ναρκωτικά. Δεν νομίζω, εντάξει. Ότι είναι πιο ακριβό. Δεν ξέρω κιόλας. Δεν έχω ακόμα εντρυφθεί. Εντάξει, αυτά είναι ελεγχόμενα, πιστοποιημένα. Είναι σίγουρα πιο ασφαλής προϊόντα. Μόλις ανάφερε, Χρήστο, ότι τι μας προσφέρει το CBD, σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται να το χρησιμοποιούμε. Γιατί λέει τι μας προσφέρει το CBD, μπορεί λέει, να μας πει το κορίτσι, η Θωμαή, η Θώμη. Τα είπε περισσότερο, τα πάνω κάτω τα είπε. Δηλαδή για τέτοιες περιπτώσεις που υπάρχουν. Η ουσία μας βοηθάει να δώσει μια όθηση στον οργανισμό μας να λειτουργήσει καλύτερα μέσα το ανοσοποιητικό μας σύστημα, το ενδοκαναβιδοειδές σύστημα. Να το πούμε στην ορολογία του. Βλέπεις εδώ πέρα ότι συνεχίζουν να ρωτάνε τέτοιου είδους ερωτήσεις. Αν χαλαρώνει, λέει, τότε πως δεν είναι ψυχοτρόπο. Είναι πως είναι και το χαμομήλι, ας πούμε, που πίνουμε τσάι για να χαλαρώσουμε. Έτσι. Σε εισαγωγικά τώρα αυτό το παράδειγμα. Απλά βότανο το ένα, βότανο και το άλλο. Το χαμομήλι, ας πούμε, το παίρνουμε όταν είμαστε άρρωστοι για να μας βοηθήσει στο κρύωμα. Ή το κάθε βότανο για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Έτσι και η κάναβη βοηθάει στο να λειτουργήσει καλύτερα ο οργανισμός μας εσωτερικά. Αναφέρουν και το βαλεριάνο, ας πούμε. Ορίστε. Αναφέρουν και το βαλεριάνο ότι είναι και αυτό ένα βότανο που μπορεί να χαλαρώσει. Ναι, μια μορφή χαλάρωσης και αυτή που μπορείς να το πάρεις και να μπορείς να χαλαρώσεις. Πήρα τη τάνα τον μου, τι είναι αυτό, μούλο, πολύ ωραίο λέει, IO kit, το μούλουσε, πολύ ωραίο λέει kit από τα κινεζάκια, μια χαρά είναι το μούλους, πάρα πολύ καλή ωραία συσκευή και κάνει απίστευτη δουλειά και είναι και ομορφούλικο για κάποιο λόγο. Εντάξει, πάνω κάτω λένε τα ίδια, τι μας προσφέρει, τι μας κάνει, τι μας δείχνει, τα έχεις απαντήσει, οπότε δεν χρειάζεται να ξαναπούμε τα ίδια πράγματα.
Θέλω να μου πεις πώς βλέπεις τις εκθέσεις γενικά, γενικά τα events και γενικά κάθε τι που διοργανώνεται για το άτμισμα. Βοηθάει, ανοίγει ορίζοντες, πάει το άτμισμα παρακάτω ή απλά είναι ένας τόπος, ένας χώρος που πάμε εμείς και τα λέμε μεταξύ μας. Σίγουρα η έκθεση θεωρώ ότι μας ανοίγει λίγο και το μυαλό μας για τον λόγο του ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τα πάντα, ούτε τι κυκλοφορεί στην αγορά. Οπότε είναι μια ευκαιρία να πας να δεις διάφορους κατασκευαστές από διάφορες εταιρείες, είτε σε υγρά είτε σε συσκευές, και να δεις το τι υπάρχει και τι σου ταιριάζει, είτε για να ατμίσεις, είτε για τους επαγγελματίες να βάλουν στα καταστήματά τους, για όλους αυτούς τους λόγους. Θεωρώ ότι βοηθάει, σίγουρα. Άκη για μένα το λες, μπες διάβασε ενημερώσεις και μετά να έχεις άποψη. Για ποιο λόγο πες μου, αν για μένα, αν για κάποιον άλλο, πάω πάσο. Δώσε λέει 100 πλάς ευρώ για 10 ml, αν έχεις άγχος και μην πείτε λέει τσάιτη. Και παραδείγματος χάρη Βαλεριάννα, είμαστε ατμιστές και λόγω CBD θα μας ρίξουν λέει στον καπνό να στρίβουμε. Βλέπεις ακόμα δεν υπάρχει τρόπος να πιστούν και πρέπει κάποιος να τους εξηγήσει, να μου εξηγήσει, να μας εξηγήσει. Εντάξει, ακόμα είναι νωρίς, είπαμε. Είναι κάτι που ακόμα είναι για μας πολύ καινούριο. Ακόμα. Και στην Ελλάδα, κακά τα ψέματα, ότι βλέπουμε καινούριο, δεν μπορούμε να το αποδεχθούμε. Περνάει καιρός. Οπότε γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, με όλη μας την καλή διάθεση να ενημερώσουμε και να δείξουμε και στις εκθέσεις που συμμετέχουμε αυτού του τύπου τα προϊόντα. Η έκθεση όντως στη Θεσσαλονίκη ακυρώθηκε και θα πάει τον Μάρτιο στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω. Παιδιά, ό,τι άκουσα και ό,τι διάβασα. Άρα εσύ πιστεύεις ότι βοηθάει και πάει το άτμισμα παρακάτω, ότι ανοίγει διάφορους ορίζοντες, μπορείς να ενημερωθείς για κάτι, ακόμα και σε ένα event που θα διοργανωθεί με κάποιους που ήδη έχουν πολλά πράγματα να σου πούνε, οπότε μπορείς να μάθεις και από εκεί. Πηγαίνεις, παίρνεις μέρος σε τέτοια event, πηγαίνεις σε τέτοιες εκθέσεις, πηγαίνεις να μάθεις, ενημερώνεις, βγαίνεις στο εξωτερικό. Πες μας διάφορα πράγματα γι' αυτό. Φυσικά, έχω βγει και στο εξωτερικό, έχω επισκεφτεί διάφορες εκθέσεις. Εδώ στην Ελλάδα συμμετέχουμε σε όλες τις Smoky, οπότε έχω άποψη να πω ότι βοηθάει η Smoky. Ακόμα και εμείς που συμμετέχουμε στις εκθέσεις, όταν κάνουμε βόλτα να δούμε και άλλους κατασκευαστές, σίγουρα έχουμε να δούμε και άλλα πράγματα. Καινούργια πράγματα. Μάλιστα, τι μου θύμισες τώρα, Γιώργο, είναι λέει του διαβόλου τα πράγματα αυτά. Πολλά είναι του διαβόλου τώρα. Εδώ είπανε για το άτμισμα, είναι του διαβόλου και το τσιγάρο είναι καλύτερο. Το άκουσα από μάνα που το έλεγε για το παιδί της. Έλεος και κάπνισε η μάνα. Έλεος. Τέλος πάντων. Εντάξει, και εγώ νομίζω ότι οι εκθέσεις και γενικά οτιδήποτε έχει να κάνει με συγκεντρώσεις πολλών και διάφορων και μάλιστα με προϊόντα και όλα αυτά τέτοια διάφορα, μαθαίνεις. Ανοίγονται πολλοί ορίζοντες. Βλέπεις διάφορα πράγματα που μπορείς να τα υιοθετήσεις ή όχι. Βλέπεις πράγματα που ίσως δεν θα τα ξαναδείς ποτέ. Ή ξέρω εγώ, μιλάς με κάποια άτομα που δεν θα τα συναντήσεις ποτέ. Θα μάθεις κάποια πράγματα από αυτούς, θα μάθουν εκείνοι από σένα και νομίζω ότι είναι καλό να συμβαίνουν. Και μάλιστα στην Ελλάδα που αυτό που βλέπω, ή τουλάχιστον βλέπεις κι εσύ. Γιώργο, και αυτό που βλέπεις εσύ ότι ακόμα δεν έχουμε πιστεί για το τι είναι CBD και δεν ξέρω αν κατά πόσο ακόμα θα είναι έτοιμο να μπει στη ζωή μας. Και όπως βλέπεις ο Τιτάνας λέει μας προωθεί να πάρουμε ψυχοτρόπα ναρκωτικά. Θα σου δώσω μια σφαλιάρα τώρα. Δώστε like, βάλτε ένα like αν θέλετε να βγει ο Γιώργος έξω για 300. Κανονίστε την πορεία σας. Βάλτε like να μου πείτε αν ο Γιώργος πρέπει να βγει για 300 έξω. Αν αύριο όμως, Θόμη, ναι. Κάτι πήγαινε στραβά, ασταμάτα για να υφίσταται το άτμισμο. Υπήρχε ένα εναλλακτική θέση στην εταιρεία, ένα plan B ας πούμε για την εταιρεία. Γενικά, αυτό το λέω σε όλους ας πούμε. Θέλω να ακούσω και τη δικιά σας τη γνώμη. Ωραία ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό που είπα και πριν, ότι είναι μια εταιρεία η οποία δουλεύει και κάνει πράγματα τα οποία αρκετά φαίνονται και είναι άλλα πολλά που δεν φαίνονται.
Γι' αυτό το λόγο είπα ότι έχουμε βάλει και GDPR, έχουμε βάλει ISO, έχουμε κάνει οργανογράμματα, μηχανογράμματα, πολλά τέτοια, τα οποία αυτά εδώ προσπαθούμε να τα κάνουμε για να μας επιτρέψουν να είμαστε στην αγορά ό,τι και να συμβεί. Ο Μανώλης λέει, πώς το λες, και Αντώνης, ρε παιδιά, λέει, δεν στο δίνουν με το ζόρι, άμα θες να πάρεις, να το πάρεις. Γι' αυτό έχει και 100 ευρώ, να μην παίρνει όποιος να είναι, φυλάκια λέει. Εν τω μεταξύ, έχει ρωτήσει πάρα πολλές φορές για το Λέτο, για το Λίτο. Ποιος το ρώτησε, ο Χρήστος, ο Λιάπης. Ναι, ο Χρήστος ο Λιάπης. Χριστάρα, δεν τον έχω δοκιμάσει. Δεν μπορώ να σου πω κάτι αν δεν τον έχω δοκιμάσει. Όπως λέει και ο Βασίλης, ο Λέτο είναι, λέει, πολύ καλός και αξίζει κάθε ευρώ που κοστίζει. Πολύ καλή γεύση και εύκολο στο σύστημά του. Εσύ τον έχεις δοκιμάσει, ξέρεις ποιο λέει τώρα. Το Λέτο. Ναι. Όχι, δεν έχει τύχει να το δοκιμάσω. Όχι, λέει, να μην βγει κανείς. Ο Βασίλης λέει ναι. Ο Στέφανος ο Γρηγορίου λέει ναι. Βάλτε και κανένα κανονικό like, θα βλέπω εγώ τα like. Άμα ανεβούν εκείνα τα κανονικά like, τότε θα τον βγάλω έξω. Λοιπόν, άρα υπάρχει στο μυαλό σας, ανά πάσα στιγμή, σαν μια εταιρεία που ενδιαφέρεται για αυτό που έχει και τις business. Γιατί είναι και κατά ψέματα είναι και μια business στην τελική, δεν είναι μόνο και το άτμισμα σαν ένας τρόπος να βοηθήσει και κάποιους να μπουν και να γλιτώσουν από το κάλυψο, αλλά και μια business. Είναι και κάποια άτομα που χρειάζεται να δουλέψουν για να βγάλουν κάποια χρήματα, να ζήσουν κάποιες οικογένειες. Αλλά αν υπάρχει ένα πλάνο, μπορείς να χειριστείς κάποια πράγματα ανά πάσα στιγμή. Τώρα, βέβαια, χτύπα ξύλο, βέβαια, δεν νομίζω να σταματήσει ποτέ να υφίσταται το άτμισμα. Εννοείται αυτό. Εννοείται ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να ακούσω κάποιον να πει: ρε φίλε, τέρμα το άτμισμα, δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει με κεφαλαία. Έτσι, έτσι. Γιατί έχω πάρει πάρα πολλά από αυτό. Γι' αυτό άλλωστε είμαι αυτή τη στιγμή εδώ, με αυτόν τον τρόπο που εγώ μιλάω και συμπεριφέρομαι και γουστάρω και κάνω και δείχνω, είναι γιατί μου έχει προσφέρει. Και φυσικά μου έχει προσφέρει το μεγαλύτερο δώρο της ζωής για κάποιο λόγο. Μπορεί να φαίνεται λίγο υπερβολικό, αλλά δεν είναι. Ίσως άμα μας άκουγαν κάποια στιγμή, τώρα αυτή τη στιγμή κάποιος που δεν έχει καμία σχέση με το άτομο και λέει, τι λέει αυτός ο... Όχι παιδιά, έτσι είναι. Έτσι είναι και μακάρι να το καταλάβουν και άλλοι καπνιστές, να σταματήσουν επιτέλους να χαλάνε ώρες από τη ζωή τους. Έτσι νομίζω, να μην χαλάνε άλλο ώρες από τη ζωή τους και να βλέπουν το άτμισμα με πιο θετικά, με πιο θετική ματιά και να το πλησιάσουν και να το γνωρίσουν και να το γουστάρουν. Γιατί θα το γουστάρουν στο τέλος. Σίγουρα θα το γουστάρουν στο τέλος. Και ειδικά τώρα με τα υβριδικά, τα υγράκια που θα φέρουμε της Riot Squad πάλι, τέλος του μήνα, αυτά είναι ιδανικά επίσης και για τους νέους ατμιστές, αλλά και για εμάς τους ατμιστές. Ενώ είσαι υβριδικά, είναι με salt nic και κανονική νικοτίνη. Σωστά, ναι, 50-50. Έχουμε δοκιμάσει και μας αρέσει αυτό. Χτύπημα και μεγάλης περιεκτικότητας νικοτίνης. Έχω δοκιμάσει και από άλλες εταιρείες το 50-50 αυτό το hybrid και εμένα μου άρεσε, γιατί εξήγησα βέβαια όταν το είχα δοκιμάσει για ποιο λόγο μου άρεσε, και μάλιστα το είχα δοκιμάσει και από δικιά μας εταιρεία ελληνική, από Atmos Lab, και είχα πει μάλιστα τη δικιά μου τη άποψη ότι μου άρεσε γιατί μου συμπεριφέρεται με δύο διαφορετικούς τρόπους ταυτόχρονα, δηλαδή και με χτύπημα και με εγκεφαλική, ας πούμε, ξέρεις, ευχαρίστηση, κάπως έτσι. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, να μου πεις τώρα λίγο. Αλλά άμα είναι υγρά τώρα θα είναι στα δεκάμελα αυτό, φαντάζομαι, ή θα είναι κανονική σχέση. Δεκαμελάκια. Αυτό το λίγο, το πολύ λίγο. Αλλά είναι αρκετό όμως. Δηλαδή, άμα σκεφτείς μέσα την περιεκτικότητα της νικοτίνης, είναι δυνατή και το χτύπημα που θα έχει. Δηλαδή, αυτός ο συνδυασμός 50-50 σε ικανοποιεί ανάλογα. Ακριβώς. Λοιπόν, παιδιά, για να δω τι έχουμε άλλο. Τι λέτε εσείς, να τον ευγάλω. Τον αγαπάω όμως, βέβαια. Αλλά θα τον ευγάλω έτσι για να γουστάρω. Άντε βγαίνει έξω λιγάκι. Ευχαριστώ. Πω, θα μπει μέσα τώρα φουρκισμένος. Λοιπόν, ωραία θα τον λέει αυτά.
θα φτιάχνουν κεφάλι, δεν θα φτιάχνει τίποτα, κανένα κεφάλι. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Κάτι που δεν είπα και ήθελες οπωσδήποτε να το θίξουμε πριν, γιατί εγώ τα ξεχνάω κατά τέτοια και δεν τα ρωτάω καν τέτοιες ερωτήσεις. Αυτές τις ερωτήσεις, ότι κάτι που ξέχασα μέχρι στιγμής, γιατί έχω και άλλες ερωτήσεις, αλλά τη συγκεκριμένη ερώτηση ίσως την προσπερνάω, ίσως την ξεχνάω επειδή είναι τελευταία και λέω όχι, αυτή τη φορά θα τη ρωτήσω λίγο πιο μπροστά. Έχω κάτι ξεχάσει που έπρεπε να σε ρωτήσω και θέλεις να μας το πεις οπωσδήποτε για να μάθουμε περισσότερα. Γιατί έχω ακόμα μια ερώτηση, αν θέλεις να πεις τα μελλοντικά σας σχέδια, την έχω την ερώτηση. Αλλά κάτι που έχω ξεχάσει μέχρι στιγμής να αναφέρω. Υπάρχει? Δεν ξέρω, θα με ρωτήσεις. Όχι, εγώ αυτή η ερώτηση είναι γενική. Γενική σε όλους. Δηλαδή, ρε παιδιά, ξέχασα κάτι να σας ρωτήσω. Θόμη μου, ξέχασα κάτι να σας ρωτήσω. Θέλεις να πεις κάτι άλλο? Αυτό. Το έλεγα συνήθως στο τέλος, αλλά κάποιες φορές το ξέχναγα. Οπότε το βάλω τώρα λίγο πριν, για να μπορέσω να μην την ξεχάσω, για να μπορέσω να την πω επιτέλους. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να μας πεις τα επόμενα σχέδιά σας, μελλοντικά σχέδια που θα υπάρχουν, θα υφίστανται πλέον κάποια στιγμή στο Σμοκί. Πολλά είναι. Ένα από αυτά που θα γίνει και σύντομα είναι και το υποκατάστημα που οργανώνουμε να στήσουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να υπάρχει αμεσότερη η συνεργασία μας, να είναι ακόμα πιο κοντά στους συνεργάτες μας εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και να εξυπηρετεί ακόμα καλύτερα, έτσι ώστε να έρχονται ακόμα πιο γρήγορα τα προϊόντα της Μόκη στη Βόρεια Ελλάδα. Και είναι και άλλα πολλά, όπως σας είπα, πάνω και σε εκπαιδευτικό, στο εκπαιδευτικό κομμάτι με τα σεμινάρια και με τα event, που χαιρόμαστε να έρχεστε. Μια βραδιά event, για σένα τι είναι, δηλαδή τι μπορεί να δει ένας, οποιοσδήποτε έρθει εκεί, ένας ατμιστής, παιδί μου, τι μπορεί να, εκτός δηλαδή, εντάξει, τα ποτάκια, τα φαγητά κλπ, εννοείται, αλλά... Τι είναι αυτό ακόμα που δεν μπορεί να το δει αλλού, ξέρω εγώ, σε μια ατμοσυνάντηση? Είναι ένας πραγματικά ευχάριστος τρόπος να έρθει σε επαφή με κόσμο που ασχολείται επαγγελματικά με το άτμισμα και να ανταλλάξεις και απόψεις και να δεις και πράγματα, γιατί το warehouse είναι ένας πολύ μεγάλος εκθεσιακός χώρος με επώνυμες μπράντες, οπότε... Πιστεύω ότι αξίζει για οποιονδήποτε να έρχεται σε τέτοιους χώρους, να ακούει, να βλέπει, να περνάει παράλληλα όμορφα. Έτσι ακριβώς. Εγώ νομίζω ότι γενικά τα events χρειάζεται να τα εκμεταλλευτούν, μέσα αγωγικά εκμεταλλευτούν όλοι οι ατμιστές που βρίσκονται τουλάχιστον εκεί γύρω. Γιατί εκτός ότι μπορούν να δουν κάποια άλλα πράγματα στο event, έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και μεταξύ τους, όπως και να συζητήσουν και με σένα, όπως και να συζητήσουν και με το Νεκτάριο, όπως και να συζητήσουν με ένα πιο έμπειρο ατμιστή από αυτούς, όπως έχουν την δυνατότητα να δουν πράγματα που ίσως και να δοκιμάσουν πράγματα από άλλους ατμιστές που σε άλλη περίπτωση δεν θα μπορούσαν. Τώρα θα μου πεις, Κώστα, μοιάζει μια ατμοσυνάντηση. Ναι ρε φίλε μου, αλλά η ατμοσυνάντηση είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον να διοργανωθεί αν δεν βρεθεί ο χώρος. Και ο χώρος, όπως πάνε τα πράγματα, δεν μπορεί να βρεθεί εύκολα, μιας και τώρα έχουμε και το 1142, πόσο είναι. Ναι, το 1042, πόσο είναι, ρε παιδιά, το 1142, αυτό το νούμερο που είναι για το αντικαπνιστικό νόμο. Που με αυτόν τον τρόπο δεν μπορείς να είσαι και 100% σίγουρος ότι θα μπορέσεις να διοργανώσεις και μια ατμοσυνάντηση. Παρ' όλα αυτά, όμως, με ένα τέτοιο event που μπορεί ανά πάση στιγμή να διοργανωθεί, βέβαια με το δικό σας το πλάνο, να πάει κάποιος και να περάσει και όμορφα. Σωστά, γιατί σε αυτά τα event έρχονται και οι ίδιοι κατασκευαστές από τα προϊόντα, είτε από Ελλάδα είτε από εξωτερικό, οπότε έχει ακόμα πιο πολύ ενδιαφέρον έτσι. Πάμε να δοκιμάσουμε το επόμενο. Και να μιλήσεις. Έτσι ακριβώς. Πάμε να δοκιμάσουμε το επόμενο. Τι τώρα δοκίμασα και τα υπόλοιπα έγρα να μας πεις τη γνώμη σου, Λευτέρη μου, αυτό κάνω. Άντε, τώρα. Μισό. Πάμε να δούμε τώρα. Αυτό το δοκίμασα. Πάμε να δούμε τώρα το Limit, το Special Edition. Και είναι το Vanilla Tobacco. Είναι σε αυτό το μπουκαλάκι, λίγο διαφορετικό από τα προηγούμενα. Λίγο διαφορετικό, σαν ετικέτα μόνο. Και ενώ το σχήμα του είναι το ίδιο, Riot.
Για να δούμε τι λέει αυτό. Είναι μια απαλή καπνική γεύση με απαλό τελείωμα βανίλιας. Κάντε like σε όποιους αρέσει η βανίλια. Για να δω. Για να δούμε. Σε ποιους αρέσει η βανίλια. Για να δω κι εγώ όμως. Εδώ. Τι λέει η βανίλια. Με το καπνικό μαζί. Καλά λέει, σιγά λέει το κατόρθωμα σωτήρι. Εδώ ο Κώστας λέει ξεχνά και χωρίς να πάει μαγαζί. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί θα μας πεις εσύ γιατί είναι special edition, αλλά για μένα είναι special edition γλυκού καπνικού. Special edition. Εμένα μου άρεσε γιατί βγάζει μια κλικάδα που μένει για όλη την ώρα, τουλάχιστον σε μένα. Πάρα πολύ ωραίο. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσουν όλοι. Αυτό. Ίσως είναι η πρώτη φορά που θα το πω σε αυτά τα τέσσερα. Δεν ξέρω αν όλοι. Αν τους αρέσει αυτή η γλυκάδα που αφήνει η βανίλια. Είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ ιδιαίτερη βανίλια και... Ναι, είναι πολύ ωραία η βανίλια, αλλά δεν ξέρω αν κάνει για όλους. Η βανίλια διαφέρουν, ειδικά η συγκεκριμένη σου τη δίνει πάρα πάρα πολύ σωστά. Έρχεται στην επίγευση και σου καλύπτει όλο το στόμα. Ακριβώς. Έχει μια πολύ, για μένα, για τον Κώστα, υπερβολική δόση βανίλιας, αλλά πάλι το καπνικό είναι μπροστά. Είναι μπροστά. Ισορροπεί με το καπνικό. Αυτό ναι, ναι. Ήθελα να σου πω ότι είναι μπροστά. Μπορεί να σου βγαίνει η βανίλια στην επίγευση, αλλά συνοδεύεται από το καπνικό και εκείνο που γίνεται πιο ωραίο. Είναι special. Είναι ωραίο. Είναι πάρα πολύ καλό. Ίσως, επειδή δεν έχει σημασία για μένα, δεν είναι τόσο για πολλές ώρες, αλλά όσες φορές και να το άτμισα, όπως κάνω και τώρα, είναι το μοναδικό από τα τέσσερα που ίσως μπορεί, λέμε, λίγο να θεωρηθεί ημικαπνικό, γιατί βλέπω ότι μου τρέχουν λίγο τα σάλια λόγω της γλυκάδας. Αλλά, επαναλαμβάνω, μπροστάρεις πάλι με το καπνικό. Χρειάζεται να το δοκιμάσεις αυτό το συγκεκριμένο. Χρειάζεται να το δοκιμάσεις πριν αποφασίσεις να το αγοράσεις. Δεν με πειράζει εμένα. Καθόλου μπορώ να πω. Θα πηγαίνω κάθε μέρα στο δοκιμαστήριο, θα τρεβάω μερικές ώρες και να ξαναπηγαίνω την άλλη μέρα. Έτσι. Λοιπόν, όχι, πλάκα κάνω. Είναι, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν σας αρέσει και η βανίλια, είναι πάρα πολύ ωραίο καπνικό. Και είναι αυτό που λέω, ότι η γλυκάδα του εξισορροπεί με την καπνική του υπόσταση. Ίσως βγαίνει λίγο παραπάνω η καπνική υπόσταση, αλλά δεν πάβει να έχει και αυτή τη γλυκάδα της βανίλιας, που επαναλαμβάνω, πρέπει να τη δοκιμάσετε αυτή τη συγκεκριμένη βανίλια. Δίνει μια πολύ γλυκιά ένταση στο καπνικό πάνω. Κάντε ένα like, λέει, στον αριθμό πατέρα σας. Γεια σου, βρε Γιωργάρα, μπήκες μέσα, ε. Πώς σου φάνηκε έξω, καλά, καλά. Σε πόσους από εσάς αρέσει η βανίλια σε καπνικό? Θέλω να δω αν σας αρέσει, βάλτε κόκκινη καρδούλα. Εάν δεν σας αρέσει, βάλτε κίτρινη καρδούλα. Για να δούμε σε πόσους από εσάς αρέσει η βανίλια σε ένα καπνικό. Για να δω. Να σας δω πόση κόκκινη, πόσο θα κοκκινήσει το chat ή πόσο θα κυτρινήσει. Εσένα σ' αρέσει η βανίλια? Μου αρέσει πολύ. Δηλαδή μπορείς να έχεις, ας πούμε, η οποία δεν σε κουράζει, και επειδή γενικά αν ατμίζεις αρκετά όλη μέρα, είναι ένα υγράκι το οποίο σου δίνει αυτή την ωραία ένταση που θέλεις στο άτμισμα. Εν τω μεταξύ, γενικά σε καπνικό σ' αρέσει η βανίλια? Δεν μιλάμε γι' αυτό, αλλά γενικά. Και επειδή κάνω κατά βάση καπνικά, αυτά που είναι αυτού του τύπου μου αρέσουν πολύ. Κοίτα το chat τώρα, δηλαδή λίγο, δώσε λίγο, πόσους από αυτούς αρέσει η βανίλια. Ναι. Ένα, μια κίτρινη μόνο. Νομίζω ότι είναι τεράστιο το κοινό στο άτμισμα με τη βανίλια. Γι' αυτό δεν με ενδιαφέρει εμένα που λέω, γιατί δεν είπα πριν ότι δεν με ενδιαφέρει για μένα, αλλά υπάρχουν, ξέρω, πολλοί εκεί έξω που τους αρέσει η βανίλια. Και ακόμα και σε τέτοια ένταση που ακόμα και τώρα όπως το ατμίζω, τη νιώθω. Είναι πάρα πολύ. Κώστα λέει, μπορείς να φύγεις. Ευχαριστώ. Μπορώ να πάω σπίτι. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Ναι. Οκ.
Κοκκίνησε το τσάτ. Και μάλιστα μερικοί έχουν και χρωματοψία. Έχουν βάλει ροζ. Τελικά εσύ ποιο θα κάνεις από τα τέσσερα. Ποιο θα ξαναπάρεις να κάνεις. Το επόμενο ποιο θα είναι από τα τέσσερα καπνικά της ΡΑΗ. Δεν θα σου πω ακόμα. Πρέπει να ολοκληρώσω την παρουσίασή μου και μετά θα σου πω ακριβώς. Ήδη ξέρουν ποιο μέχρι στιγμής, αλλά θέλω καλά να τα πω όλα και μετά να πω ποιο θα έπαιρνα πάλι. Εννοείται. Κώστα λέει, άσε την κυρία και ευχαριστούμε. Θέλεις να φύγω, Νίκο? Θέλεις να φύγω τώρα, όπως είμαι? Γεια σας. Να αφήσω μόνοι, τι είστε, Θόμη. Κώστα, αλλά το που πας. Θόμη, με διώχνουν. Γεια σου Πετράν. Γεια σου Πετράν. Και σένα Πετράν και σένα Πετράν. Πόσοι Πετράν είναι μέσα? Πω. Πέτριος, Πακτσόγλου, Πετρίδης. Μάλιστα. Ήταν μέσα και ο Νικολέτος. Πες μου τι ήταν μέσα. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε τώρα να δώσουμε ακόμα μία κλήρωση. Έλα να τη δώσουμε τώρα. Γράψτε πάλι στο chat, μια που είσαστε τώρα έτσι με τις κόκκινες τις καρδούλες, γράψτε όλοι σας αυτή τη φορά για να πάρετε μέρος στην τελευταία κλήρωση για απόψε. Να μην σας αφήσω τελευταία στιγμή, γιατί μερικοί θέλετε να πάτε και για ύπνο, οπότε ναι, γράψτε οτιδήποτε θέλετε, μόνο και μόνο για να πάρετε μέρος σε αυτή την τρίτη και τελευταία κλήρωση απόψε, που θα έχετε την ευκαιρία να τα έχετε όλα στην αγκαλιά σας, αν τα κερδίσετε. Εντάξει, γιατί ξέρεις το μη, υπάρχουν και κάποιοι έτσι, καλά παιδάκια που λένε ότι δεν δίνουμε τα δώρα, τα κρατάμε για την πάρτι μας. Τι φτύσιμο που θέλουν. Αχ, τι θα ακούσουμε ακόμα. Λοιπόν, πάμε. Άντε, καλή επιτυχία σας, εύχομαι. Τιτάνε λέει, γιατί Θωμά είναι οι καρδιές. Αν ήταν λέει κανένας χοντρός με μουσια, καλεσμένο θα σου λέγα εγώ, λέει. Κι άμα ήταν εδώ ο Νεκτάριος, τι θα κάνετε? Για πέστε. Θα του κάνετε τα ίδια, θα λέγατε αυτά πάλι? Αλλά ναι, αγαπάνε Θωμάη. Αγαπάνε Θώμη. Σε πειράζει που σε λέω πολλές φορές Θωμάη, γιατί συνήθως εμείς έχουμε το Θωμάη εδώ πέρα πολύ συνηθισμένο σαν όνομα και μου ξεφεύγει αρκετές φορές σήμερα Θωμάη. Έχουμε αρκετά αυτοκόλτια. Α, σου αρέσει, ωραία. Γιατί ένιωσα και λίγο έτσι κάπως, λίγο τύψεις, κάτι τέτοιο. Όχι. Για να δω. Την καλησπέρα μου στην Κύπρο. Την καλησπέρα μου στην Γερμανία. Βλέπω παιδιά τώρα που γράφετε τώρα για να πάρετε μέρος, οπότε μπορώ να ξέρω και ποιοι είσαστε πάνω κάτω μέσα. Φτούς τους άλλους, καλή επιτυχία σε σένα Μαρίνο. Έχουμε, είπες, να δούμε και άλλα πράγματα από τη Ράιο. Δηλαδή σε λίγο θα δούμε και άλλα πραγματάκια από εκείνη, ναι. Τα hype, τα δεκαμελάκια. Ξέρεις πόσοι γεύσεις θα είναι, τι γεύσεις θα είναι? Μέχρι τέλος του μήνα θα έρθουν, ορίστε. Ξέρεις τις γεύσεις τους, ξέρεις τι θα είναι, ξέρεις αν είναι πολλές, αν είναι λίγες? Θα είναι αυτά τα τέσσερα τα καπνικά που είδαμε σήμερα. Θα έχει καλφιούρι, θα έχει κόλα κούλερ, θα έχει 12 αρώματα θα είναι σύνολο. Μάλιστα, ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί εντάξει, θα έχετε και ουσιαστικά και έτοιμες. Μάλλον έτοιμα η γράνα πλήρωσης από τα ήδη συγκεκριμένα που εγώ τουλάχιστον εδώ δείχνω στα παιδιά. Ωραία, μια χαρά. Για να δω λοιπόν και το μποτάκι. Σας γράφει. Μάλιστα, ωραία. Πάμε λοιπόν να κάνουμε και την τελευταία κλήρωση για απόψε. Για να δούμε τι θα δούμε. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Λάμπρο μου καλησπέρα. Ματ Κάπα καλησπέρα. Πασχάλη καλησπέρα. Νάιτ καλησπέρα. Θανάση καλησπέρα. Κωνσταντινούπολη. Εύα μου καλησπέρα. Βλέπεις τώρα λέω καλησπέρας γιατί τους βλέπω που γράφουνε. Μαρία καλησπέρα. Κρίς καλησπέρα. Μανώλη Παπαδάκη Γερμανία καλησπέρα. Μανούσο καλησπέρα. Ωραία, τα είπαμε. Πάμε να δούμε τώρα. Όχι, τι έγινε εδώ, παιδιά. Τι έγινε, πού είσαι, γιατί φεύγεις, εδώ. Πού πήγες, γιατί έφυγες. Πάμε να πατήσουμε το κουμπάκι το μαγικό εδώ, να δούμε και ποιος είναι και ο τρίτος και τελευταίος για απόψε. Για να δούμε. Παν Τρίβας. Παν Τρίβας είναι ο τελευταίος για απόψε νικητής.
Παν παν, παν παν. Τελειώσαμε. Και μείναμε. Μονάχοι όχι. Έχουμε εδώ ακόμα καιρό, πολύ καιρό ακόμα για να τα πούμε. Έχουμε ακόμα ένα μισάρο. Για να δούμε τι άλλο έχουμε να μιλήσουμε με την Θόμη. Ποια είναι η σχέση σου ή μάλλον η γνώμη σου για τους συλλόγους, συνδέσμους, καταστημάτων, ατμίσματος. Έχεις κάποια σχέση, έχεις κάποια γνώμη, έχεις κάτι να μας πεις σχετικά με αυτούς. Καταρχήν τους πιστεύεις σαν θεσμούς. Θεωρώ ότι όλα βοηθάνε αυτά, Κώστα. Δηλαδή το ότι υπάρχουν τέτοιου τύπου συγκεντρώσεις ατμιστών που είτε με εκθέσεις, είτε με συλλόγους, είτε με event, με όλα αυτά εδώ, είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσεις με κάποιον και να μάθεις κάτι, γιατί και το άτμισμα θέλει ενημέρωση, όπως είναι για το πώς θα ξεκινήσει κάποιος ή μετά όταν ατμίζει που πρέπει να ξέρει κάποια πράγματα ή με καινούργια συσκευές, με καινούργια σύρματα ή με καινούργια ποντάκια, καινούργιο τύπου υγρά. Δηλαδή είναι ένα αντικείμενο το οποίο βγαίνουν διάφορα πράγματα, εξελίσσεται συνέχεια. Οπότε όλες αυτές οι συγκεντρώσεις, σε όποια μορφή και να είναι, σίγουρα έχεις να πάρεις κάτι. Βέβαια από αυτά εδώ έχουν βγει και κάποιες και λάθος πληροφορίες και έχει κάνει και αρκετό κόσμο να φύγει και από το άτμισμα. Όπως θα μας πεις κάτι, θα μας εκμυστηρευτείς κάτι, θα μας μεταφέρεις κάτι και σε εμάς. Παράδειγμα, μπορεί να είναι κάποιος που να ξεκίνησε το άτμισμα και να είναι σε μία παρέα και που οι υπόλοιποι όλοι καπνίζουν. Και αρχίζει να μεταφέρει πληροφορίες ότι με ένα διμπάταρο ξεκινάς να ατμίζεις. Α, ναι. Μπορεί ωραία, να το ακούσεις και σε πιο έτσι δημόσιους χώρους, σε πιο δημόσιες συγκεντρώσεις. Αυτό μπορείς να το ακούσεις βέβαια και άνετα και στα καταστήματα, όταν θέλουν να πουλήσουν προϊόντα. Δηλαδή όταν κάποιος θέλει να πουλήσει, σου λέει αυτό είναι το πιο ιδανικό για σένα και άσχετα αν δεν είναι ούτε καν για σένα. Εγώ είμαι πολύ αρνητική σε αυτή την άποψη και θέλω να πιστεύω ότι τα καταστήματα ξέρουν ειδικά σήμερα να προτείνουν συσκευές. Οπότε δεν θέλω να κατηγορήσω γιατί ξέρουν. Είναι το αντικείμενο της δουλειάς τους, έχουν να κάνουν όλη μέρα με αυτά τα προϊόντα. Μπορούν να καταλάβουν. Βέβαια, οφείλουν όμως να ενημερώνονται και στο νέο τύπου τα προϊόντα. Ναι. Όλα αυτά εδώ που αναφέρουμε, που υπάρχουν, που θα έρθουν, που έρχονται. Και να μεταφέρουν μετά όλες αυτές τις πληροφορίες στον ανάλογο καταναλωτή. Είτε πάει να μπει στο άτμισμα από το τσιγάρο, είτε αν είναι ήδη υπάρχουν ατμιστής. Με ρωτάνε να σε ρωτήσω. Τιτανάρα, λέει, ποιο μοντάκι έχει η Θόμη. Πολύ ωραίο φαίνεται. Dot mod. Το dot mod και θέλω να το κάνω και εγώ παρουσίαση κάποια στιγμή. Γιατί όχι, νομίζω το dot io. Όχι, δεν είναι. Το dot mod του κανονικού έχεις, για να δω. Ναι. Ναι. Α, ναι. 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 Αυτό έχει. Και ωραίο και αυτό. Γενικά η dot mod είναι πάρα πολύ ωραία εταιρεία, σαν εταιρεία. Βγάζει πολύ όμορφα πράγματα. Και έχω να παρουσιάσω και το ντοταϊό. Αλλά, Κώστα, λέει στο μαγαζί πού μπορούμε να τα δοκιμάσουμε αυτά τα υγρά. Και γενικά με ρώτησαν να σου μεταφέρω την ερώτηση ότι στο κέντρο που μπορούν να τα βρούνε. Τα ραϊόσκο. Ναι, υπάρχουν πάντως σε όλα τα καταστήματα. Σχεδόν στα περισσότερα καταστήματα μπορούν να τα προμηθευτούν. Δεν έχω μαγαζί εγώ. Ποιος ρώτησε, Εύα μου. Δεν έχω ούτε καν. Με ρώτησε ο Στίβεν. Κώστα, λέει, στο μαγαζί σου μπορούμε να δοκιμάσουμε υγρά. Okay. Καμία σχέση, παιδιά. Δεν έχω μαγαζί. Δεν έχω ούτε καν σχέση με μαγαζιά. Και ούτε θέλω να έχω, γιατί η δουλειά μου είναι τελείως διαφορετική. Μην τα λέμε πάλι συνέχεια. Άστα. Άστα να πάνε. Μάλιστα. Να σου πω την αλήθεια, εγώ σκέφτομαι ότι ίσως ακόμα η δυναμική των συνδέσμων δεν είναι αυτή η ικανή 100% που μπορεί να πράγματα να τα φέρει όπως τα θέλει. Ίσως, εντάξει, φταίει και ο τρόπος που εμείς αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα. Ίσως δεν βοηθάμε ο ένας τον άλλο τόσο πολύ ακριβώς όπως πρέπει να βοηθάμε. Ίσως θέλουμε και λίγο περισσότερη προσπάθεια ώστε να τα φέρουμε λιγάκι πιο ουσιαστικά αυτά που εμείς κάνουμε για να βοηθήσουμε και δεν τα κάνουμε έτσι απλά
επιφανειακά ή κάθε φορά να βρίσκουμε κάποιο πρόβλημα και να σκυλιάζουμε, να φωνάζουμε, να κάνουμε. Πρέπει να έρθουμε λίγα και να τα δούμε λίγο πιο ομαδικά. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει κάποια στιγμή, αλλά ναι, δεν νομίζω 100% να δείχνουν μια πολύ συλλογική σχέση μεταξύ τους οι συνδέσμοι και γενικά. Ακόμα και ο Σύλλογος των Ατμιστών, ας πούμε, δεν δείχνει τόσο συλλογικότητα. Πόσο δυνατόν είναι οι καταστηματάρχες που έχουν και κάποια, ξέρω, πώς θα είναι συμφέροντα ο ένας από τον άλλον, λίγο διαφορετικά. Αλλά αυτή είναι η γνώμη μου. Μπορεί να μην συμβαίνει καν. Θα σε βγάλω πάλι έξω. Κανόνισε την πορεία σου, εσένα, Γιώργο. Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει αυτή η δυναμική που μπορούμε να κάνουμε πράγματα σαν σύλλογοι, σαν σύνδεσμοι? Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην ομαδικότητα, οπότε θεωρώ ότι όταν βρίσκονται πολλοί άνθρωποι μαζί μπορούν να καταφέρουν πολλά πράγματα. Αυτό ναι, αυτό θέλω να συμβεί κάποια στιγμή, να εμφανιστεί μια ομαδικότητα τόσο πολύ σφιχτή και μια μαζί ενέργεια που μπορεί να γίνει, έστω να φέρουμε τα πράγματα λίγο πιο ομαλά για μας. Γενικά στο community αυτό του ατμίσματος εδώ τουλάχιστον στην Ελλάδα. Μακάρι, δεν ξέρω, μακάρι να δείξει κάποια στιγμή κάτι πολύ πιο έτσι δραστικό και πιο έτσι πολέμιο, να πολεμήσουμε περισσότερο με πολύ μεγαλύτερη δύναμη γενικά. Τέλος πάντων. Νομίζω το χρειαζόμαστε και ειδικά τώρα. Έτσι πες τα, βρε Μιξκόν. Δεν έχω ούτε καν. Για να δω λοιπόν, έχετε κάποια ερώτηση εκτός από αυτή που λέτε να δοκιμάσουμε στο δικό μου το κατάστημα? Αν θέλετε να δοκιμάσετε στο δικό μου το κατάστημα, πολύ ευχαριστώ να έρθετε στο στούντιο. Να σας βάλω εδώ να δοκιμάζετε ό,τι υπάρχει εδώ μέχρι εκεί. Μα κατάστημα δεν υπάρχει και ούτε θα υπάρξει. Never ever. Καλό υπόλοιπο στο Θανάση που βλέπω τώρα και σε ευχαριστώ για τις καρδούλες. Σε μένα πάνε, εννοείται αυτό. Όχι στη Θόμη, σε μένα πάνε οι καρδούλες. Πες μου, Έλληνα. Α, σε μένα θα πάνε. 100%. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γεια σου, Τασούλη. Μην τους λες ψέματα. Εκεί δίπλα, λέει, από το γραφείο σου έχεις, λέει, και τα υγρά. Βγάλε το δοκιμαστήριό σου έξω να το δει ο κόσμος. Εσύ τώρα το πας αλλού. Κάπως ακούστηκε αυτό, να ξέρεις. Κάπως ακούστηκε. Να βγάλω το δοκιμαστήριό μου τώρα να το δοκιμάσει ο κόσμος, δεν παίζει. Πάμε να δούμε και το τελευταίο. Πάμε να δούμε και το τελευταίο που είπαμε, ήταν αυτό που βραβεύτηκε από πάρα πολλούς ατμιστές, όχι από κάποια έκθεση ή κάποιο event, αλλά από ένα site που είναι φτιαγμένο για αυτό το λόγο, δηλαδή για να μπορέσεις εσύ να βοτάρεις στα αγαπημένα σου υγρά, στα αγαπημένα σου μοντάκια, συσκευές γενικά, στις εταιρείες, σε αυτές εδώ τις περιπτώσεις. Και το Cream Leaf από Riot Squad ήταν αυτό που βγήκε πρώτο με πολύ μεγάλη διαφορά από τα προηγούμενα που ήταν στην ίδια κατηγορία, και ήταν και αυτό που εμένα με έκανε να θέλω να το δοκιμάσω. Γιατί λέω να βγει αυτό πρώτο? Δεν υπάρχει λόγος να βγει πρώτο αυτό, να βγει κάποιο άλλο. Και για ποιο λόγο να βγει και αυτό? Γιατί μέσα στη λίστα υπήρχαν και αγαπημένα μου. Να ξέρεις. Και ήταν η Seek Click Award, κάπως έτσι νομίζω. Η Seek Click Award. Ναι. Είναι αυτό το site. Μπορείτε να το επισκεφτείτε και να δείτε και άλλες λίστες, ένα σωρό από εταιρείες, από συσκευές, από υγρά. Και τι βγήκανε, τι βραβείο πήραν. Εντάξει. Οπότε λέω, γιατί εσύ βγήκες? Πάμε να δούμε γιατί. Την καλησπέρα μου σε αυτούς που μπήκε μέσα τώρα και βγήκε. Την καλησπέρα μου, φιλαράκι, μπήκες και βγήκες. Καλά έκανες. Μας έκανες τη τιμή. Λοιπόν, αυτό ο κατασκευαστής λέει ότι έχει πλούσια καπνική γεύση με μια απαλή κρεμόδες υφή στο τελείωμα. Μας βάζει τώρα να φανταστούμε τα διάφορα. Δεν ξέρω, Θωμαή, Θόμη, whatever, τι μπορώ να πω για αυτό
το υγρό αναπλήρωσης παύλα, η συνταγή παύλα φλέβωσο, είναι ο λόγος ότι με μπερδεύει πάρα πολύ ο τρόπος που εξελίσσεται κάθε φορά όταν τραβάω το τσούρι. Το δοκιμάσεις και προηγούμενες μέρες ή σήμερα? Όχι, συνέχεια. Θα σου πω. Κάτσε, περίμενε, έχω πρόλογο κάνω πρώτα. Εξελίσσεται στην αρχή έτσι μια πολύ γλυκιά, ωραία, γεμάτη γεύση καπνικού με κρέμα, κατόπι δε εξελίσσεται λίγο πιο αλμυρή, κατόπι δε πάλι γλυκιά, κατόπι δε πολύ έτσι πιο κρέμα πάλι, αλλά που την καταλαβαίνω μόνο στην επίγευση, και αυτό πηγαίνει συνέχεια έτσι, ένα πράγμα παράξενο. Και ήταν αυτό που μου έκανε τόσο κλικ, αλλά ήταν και από την άλλη που με μπέρδευε. Και ήταν και αυτός ο λόγος που σου είπα στην αρχή ότι εγώ περίμενα να βγει αυτό το αλμυρό. Γιατί είχε ξεκάθαρα στοιχεία και ξεκάθαρα τη συνταγή που χτύπαγε μπαμ μπαμ μπαμ. Εδώ είναι σαν να έχεις βάλει όλα τα καπνικά σε ένα. Κάπως έτσι μου φάνηκε εμένα. Δηλαδή σαν να έβαλες όλα τα καπνικά της σειράς σε ένα και λες φιλαράκι πάρτα έτσι. Εκτός από τη σοκολάτα κλπ. Εκτός από τη σοκολάτα. Αλλά μου δίνει μια πολύ πλοκή αίσθηση. Ευχαρίστηση, δεν ξέρω. Πέρα της πλάκας ή πέρα τουλάχιστον από αυτά που εγώ λέω, όντως καλά έκανε και βγήκε πρώτο, καλά έκανε και το ψήφισαν, γιατί αυτή η πολυπλοκότητα που δίνει στη γεύση, εντάξει, εξητάρει αρκετούς. Θέλουμε να έχουμε ένα τέτοιο καπνικό και επαναλαμβάνω, είναι καπνικό με πολύ γλυκές υφές, mild, κρεμώδες υφές, που κάποια στιγμή, και λίγο αυτό ίσως το κρατάω για μένα, για την πάρτι μου, αφήνει πάλι αυτή την αλμυρή διάθεση στην επίγευση για κάποιο λόγο. The stage of yours, is yours now. Πες το λιγάκι, τι θέλεις εσύ να πεις γι' αυτό. Είναι αυτό που λέμε από τα υγράκια που σε παίζουνε. Παίζουνε με τους κάλικες. Είναι πάρα πολύ... Είναι πάρα πολύ παιχνιδιάρικο. Δεν ξέρω, εγώ είχα, σου λέω, αρκετά μπερδευτεί, ευχάριστα μπερδευτεί, όχι άσχημα, αλλά είναι και αυτό που σου είπα, ότι δεν δίνει ξεκάθαρο προφίλ και μου δίνει, εδώ που το ατμίζω τώρα, μια γλυκιά επίγευση, κάποια στιγμή μετά, ενώ συνεχίζω να ατμίζω, ίσως μου βγάλει και λίγο το αλμυρό, κάποια στιγμή μου δίνει μια πιο mild υφή, αυτή την κρέμα που βλέπεις, παιδί μου, όταν σου, σαν τις βανίλιας, ρε παιδί μου, κάπως έτσι, και μετά πάλι το ίδιο. Ενώ το καπνικό είναι στανταράκι πάντα μπροστά. Καπνικό με κάτι ακόμα. Κατάλαβες, κύριε Σιμώνα, αυτό είναι που το κάνει ξεχωριστό, δηλαδή σου έχει τη βάση την καπνική και μετά σε παίζει. Αυτό, παιδιά, δεν ξέρω αν θέλετε να το δοκιμάσετε πρώτα πριν το αγοράσετε, αλλά σίγουρα, αν σας αρέσουν τα καπνικά με κάτι γλυκό ή τουλάχιστον να έχετε αυτές τις διαθέσεις στο άτμισμά σας, να έχετε και αυτό συν στο άτμισμά σας, δηλαδή με κάτι πιο γλυκό, αγοράστε το. Δεν ξέρω, είναι ωραίο. Τώρα, αν θα έβαζα την σειρά που εγώ θα τα προτιμούσα να τα αγόραζα, αν τελείωναν κλπ, θα σου έλεγα, θα αφήνω εδώ πέρα, θα τα αφήσω εδώ και θα σας τα βάλω με τη σειρά. Λοιπόν, εδώ η σοκολάτα δεν. Εδώ, λοιπόν, αυτό. Θα τα πούμε με τη σειρά, γιατί τα ονόματα εγώ δεν τα πάω πολύ καλά. Τα βάζω έτσι. Λοιπόν, πρώτο έρχεται το sweet leaf. Sweet leaf, πρώτο. Δεύτερο έρχεται το cream leaf. Τρίτο έρχεται το... η special αυτή της σιώτης βανίλιας και τέταρτο έρχεται το fresh leaf. Έτσι εγώ τα τοποθετώ. Γιατί σου είπα, μου άρεσε αυτό το παιχνίδι που έκανε το αλμυρό για κάποιο λόγο και ίσως με τον καφέ που σου είπα στην αρχή ότι έγινε και αυτή η κατά λάθος, ας πούμε, δοκιμή σε ώρα που εγώ είχα καφέ ζεστό πρωί. Ήταν και που με κέρδισε. Από εκεί και πέρα το άλλο είναι αυτό που έκανα τώρα. Γι' αυτό σου είπα περίμενε λιγάκι, γιατί δεν θα μπορέσω να σου πω την σειρά. Γιατί ήθελα να το παρουσιάσω πρώτο. Και επειδή είναι και δεύτερο, δεν θα μπορούσα να το πω αλλιώς. Αυτό είναι γιατί μου έδωσε αυτό το παιχνίδι το παράξενο που εγώ τουλάχιστον το γουστάρω. Άσχετα αν θα μπορούσα να το ατμίσω πάρα πολλές φορές, δεν με ενδιαφέρει καν, γιατί μπορώ ανά πάση στιγμή να το ατμίσω. Και αν μου τελειώσει, πάλι θα το αγόραζα.
Έτσι, έτσι το πω εγώ, κατάλαβες. Mm-hmm. Αλλά το πρώτο, ναι, είναι κάτι που είναι στα δικά μου ατμιστικά προφίλ. Και μετά πάμε στη βανίλια και η βανίλια σου είπα γιατί. Γιατί μου έρχεται έντονη για κάποιο λόγο και δεν είμαι και τόσο πολύ της έντονης βανίλιας. Αλλά είναι πολύ ιδιαίτερη και ωραία βανίλια, αλλά δεν είναι σε μένα. Έχει πιο σμούθι αίσθηση στο, σε ό,τι αφορά το καπνικό τουλάχιστον. Είμαι σε φάση πολύ RY4, είμαι και σε RY4 πάρα πολύ, είμαι και σε ξηρό, αλλά RY4 είμαι πιο πολύ. Και ίσως θα με πολύ κέρδιζε η βανίλια, αλλά επειδή είναι σε αυτή την... Έχει παραπάνω ένταση, σαν υγράκι. Αλλά είπαμε, παιδιά, όσοι γουστάρετε η βανίλια, εδώ σε αυτό το υγρό, και βέβαια γι' αυτό λέγεται και Special Edition, στο βανίλια ταμπάκο, ίσως θα βρείτε το δικό σας το καπνικό. Για μένα εντάξει, ήταν κάποια άλλα. Και γιατί όχι. Τέσσερα είναι, δόξα τω Θεώ, δύο ήταν τούμπανο για μένα. Τουλάχιστον το πρώτο κατά τούμπανο. Το δεύτερο ήταν αυτό που με εξήταρε για την πολυπλοκότητα της γεύσης. Καλησπέρα, λέει στο... Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλό είναι, λέει, να υπάρχουν και ιδιαίτερα υγρά να ξεχωρίζουν. Και καλά έκανε και βγήκε, λέει, πρώτο. Μακάρι, λέει, να μπορούσαμε να τα αγοράζαμε όλα, αν και με χαλάνε, λέει, τα κρεμμόδια και τα φρουτένια. Αυτό δεν έχει καμία σχέση, Κωνσταντίνε, με κρεμμόδες, όπως το εννοείς εσύ, δηλαδή του γλυκού. Εγώ σας είπα από την αρχή και το επαναλαμβάνω πάλι τώρα ότι είναι καθαρό αίμα καπνικά. Δεν είναι ήμι καπνικά. Έχουν αυτό το στοιχείο το γλυκού και αυτά, αλλά παίζουν με αυτή την προσομοίωση που κάνουν στα καπνικά, ρε παιδί μου, ξέρεις, αυτά τα καπνικά που έχουμε σαν καπνιστές δοκιμάσει. Καταλάβατε τώρα πώς το πάω. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με παιχνίδι γλυκού, με κάτι καπνικό μέσα. Έχει να κάνει ούτε λιγοτικά, ούτε για να σε κουράζουν και να πεις ότι μπουχτίσα αυτά τα μπουχτίστηκα τα πολύ έντονα. Όχι, όχι. Είναι το σώσο. Ναι, όντως. Και εκεί πάει δηλαδή. Και τα τέσσερα στην περίπτωση ίσως το τελευταίο, που εμένα είναι δεύτερο στις προτιμήσεις μου, που παίζει λίγο πολύ περισσότερο και δίνει λίγο μια πιο με πολυπλοκότητα στη γεύση, παρόλα αυτά πάντα το καπνικό είναι εκεί, πάντα, και αφήνει δηλαδή το υπόλοιπο στην ουρά, δηλαδή μια ουρά από πίσω μεγάλη με κάτι άλλο, εντάξει. Αυτά. Ωραία. Πλάκα κάνω. Το έγραψε ένας, λέει, σε ένα live. Ποιο σε μένα το έγραψε, ποιος είναι? Παιδιά, κάνω, λέει, έτοιμες αντιστάσεις στο ναυτίλο και μου είπαν, λέει, σε κατάστημα να παίρνω δεκάμερα έτοιμα υγρά, γιατί με τα second web πλερώνεται οι αντιστάσεις και γρήγορα και κάνει κακό στην υγεία σου. Τι λες τώρα εσύ, τι είναι αυτά που λες, ό,τι να είναι. Δεν υπάρχουν δεκάμερα καλά και second web κακά, έλεος δηλαδή. Υπάρχουν συνταγές και σε δεκάμερα και σε second web, άλλα βγάζουν μάκα, άλλα δεν βγάζουν. Και στα δεκάμερα και στα second web βγαίνει μάκα, αν και φόσου. Υπάρχει λόγος να βγαίνει μάκα από κάποιες μίξεις concentrates συστατικών μέσα. Εντάξει. Αυτό να πεις. Και δεν κάνει κακό στην υγεία σου. Δεν ξέρω. Έτσι νομίζω εγώ. Με τόση μάκα που έχω φάει τα καστρώσει ολόκληρο άσφαλτο. Τόσο καιρό και τόσα χρόνια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Καλό είναι να προσέχουμε κιόλας, εννοείται αυτό. Και να έχουμε όσο το δυνατόν πιο καθαρά υγρά, που τα καλά και τα ωραία δεν είναι καθαρά. Αυτά που είναι νόστιμα δεν είναι και καθαρά. Τα καπνικά που γουστάρουμε πολύ και δεν είναι και τόσο καθαρά. Καταλάβατε, έτσι πάει. Ότι είναι πολύ βρώμικο είναι και πολύ ωραίο. Τα παράνομα είναι πολύ πιο ωραία. Έτσι δεν λένε σε όλα, τα πάντα. Στα πάντα, έτσι δεν γίνεται. Πότε θα έρθεις στη Θάσο? Θα έρθω σύντομα. Ετοιμάσου. Θα έρθεις μέσα στο χειμώνα. Πες μου τέτοια. Α, έτσι σκέφτομαι φέτος. Άντε να σε δούμε. Πριν το Πάσχα όμως, έμεινε ανοίξει ο καιρός. Μια χειμερινή βόλτα στο νησί μας. Ξέρεις πόσο ωραία θα είναι. Θα σου αρέσει πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη. Ιδιαίτερα αυτός ο καιρός που έχει τώρα, ας πούμε, όχι τόσο πολύ κρύο, αλλά και πάλι όχι ζέστη. Είναι λίγο πριν την άνοιξη αυτός ο καιρός. Κατάλαβες πώς πάει. Είναι λίγο πριν την άνοιξη. Αυτή τη στιγμή. Μέρες πριν εκεί στα Χριστούγεννα ήταν ξηρός, κρύος ο καιρός. Τώρα είναι λίγο πιο mild και πιο ωραίος. Είδατε και χιόνια? Όχι. Όχι, φέτος δεν είδαμε καθόλου ακόμα. Α, ναι. Ακόμα όχι. Ελπίζουμε τον Μάρτιο να μας έρθουν, γιατί συνήθως τον Μάρτιο γίνονται κάτι τέτοια. Γεμίζει ο τόπος από, ξέρεις.
Από βρωμιά. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Μόνο όταν χιονίζει. Αλλά όταν γίνεται μετά η βρωμιά αυτή, άστα να πάνε. Γίνεται ο χαμός κυρίου. Και μετά όταν πιάνει ο πάγος, χειρότερα. Αλλά λέει ο Στέφανος, λέει το καλοκαίρι για διακοπές. Μη στεναχωριέ, το καλοκαίρι έρχεται. Τώρα το χειμώνα είναι όμορφα. Έχει άλλη ομορφιά του. Το βρώμικο λέει είναι λέει, πιο ωραίο από όλα τα πράγματα. Έτσι πάει. Καλό βράδυ στα παιδιά που φεύγουν, λέει η Δίκη. Βικάρα μου, τι κάνεις. Καλησπέρα. Τα δώρα λέει. Τα δώρα μου πού είναι, λέει. Γελάει. Τι κάνετε, πώς είστε. Γεια σου, βρε Ιωάννη, τι κάνεις. Εδώ, τα δώρα σου είναι εδώ. Εμείς. Εγώ και η Θόμη. Δεν σου φτάνουνε. Ολόκληρη η Θωμαή. Εδώ ο Θόμη. Ρε μανία με το Θωμαή, καμότο. Τέλος πάντων. Ελπίζω να μην σε δυσκόλεψα απόψε. Όχι, βέβαια, ίσα ίσα. Πιστεύω ότι. Και πιστεύω... θα το σκεφτώ να το ξανακάνουμε πάλι. Έτσι. Μακάρι, μακάρι. Εδώ είναι ανοιχτή η πόρτα. Έχεις ένα βήμα για οτιδήποτε συμβεί στη Σμοκή και να έρθεις εδώ να μας το πεις. Οτιδήποτε είναι αυτό, ευχαριστώ. Ακόμα και μια καινούργια συνεργασία, μπορεί να κάνουμε φερρυπίν ένα δικό μας event, ας πούμε, κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, να κάνουμε ένα event ζωντανό. Καταλαβες? Πολλά event να κάνουμε. Να κάνουμε μια Τετάρτη event ζωντανό. Να έχουμε τις κάμερες εκεί σε εσάς και εμείς να μιλάμε από εδώ το ζωντανό. Μπορεί να κάνουμε πράγματα. Θα δούμε. Λοιπόν, για να δω, παιδιά, εσείς. Πέστε μου λοιπόν εσείς τώρα, καταρχήν πέστε μου πόσο σας άρεσε η Θόμη σήμερα, πόσο σας άρεσε ο καλεσμένος μας, δώστε ένα like στη Θόμη, όχι σε μένα, ένα like στη Θόμη. Και στους δύο πρέπει. Στο κανονικό like όμως, στο κανονικό like. Εντάξει, και δώστε και μια καρδούλα εδώ κόκκινη αν σας άρεσε η Θόμη και μια κίτρινη αν δεν σας άρεσε. Για να δούμε και αυτοί που θα δώσουν κίτρινη. Έχεις περιέργεια. Είναι τρελία, μπορεί να το κάνει. Έχεις περιέργεια να δεις κάποια κίτρινη. Μπορεί να βγουν όλες κίτρινες, ξέρω εγώ. Το ρισκάρουμε εμείς είμαστε των ρίσκων. Δεν είπαμε, ρισκάρουμε. Και δεν μασάμε. Και δεν μασάμε. Εμείς ξέρουμε τι είμαστε. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα πούνε οι υπόλοιποι. Αλλά τώρα μας ενδιαφέρει όμως τις καρδούλες που θα δώσουν, αν θα είναι κόκκινες ή κίτρινες. Αγαπάμε τα παιδιά μας εδώ. Και πίστεψέ με ότι αυτά τα παιδιά που είναι κάθε φορά στα ζωντανά μου εδώ, οι περισσότεροι βέβαια, είναι τα παιδιά που κάνουμε παραίτσα. Να βλέπεις, αρχίσαμε. Ναι. Είναι τα παιδιά που κάνουμε παραίτσα και τα λέμε και γουστάρουμε, περνάμε θαυμάσια κάθε Τετάρτη, εδώ στις 10.30 και μακάρι η παρέα αυτή να γεννήσει. Περνάτε όμορφα και ανταλλάσσετε απόψεις έτσι όπως πρέπει. Έτσι. Ναι, μωρέ, γιατί δεν έχουμε κάπου άλλο να πάμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, μας έχουν κλεισμένους. Και μακάρι να... Πού θες να πας, βρε, Κώστα, με τέτοιο κρύο τώρα? Όχι, δεν θέλω να βγω. Δεν κατάλαβες. Δεν μας έχουν μαντρώσει κάπου να τα λέμε όλοι μαζί. Με αυτόν τον τρόπο τα λέμε. Κατάλαβες, αυτό σου λέω. Όχι να πάμε κάπου τώρα να βγούμε έξω. Ναι, ναι. Αλλά κάπου να μας μαντρώσουν. Πω, πω, κοκκίνης ο τόπος. Μπράβο, ρε παιδιά, έτσι. Βάλτε! Βάλτε εδώ. Έτσι, για να μπορέσουμε κι εμείς τουλάχιστον να τα πούμε. Και ξέρεις, πολλές φορές υπάρχουν άτομα γενικά που είναι και καινούργοι και έχουν δυσκολευτεί για κάποιο λόγο. Θέλουν να μάθουν κάτι, θέλουν να ρωτήσουν κάτι. Ίσως αυτή η ώρα, αυτή τη στιγμή, με αυτό το chat που έχουν τη δυνατότητα να πούνε και να κάνουν μια ερώτηση, να πάρουν και την απάντησή τους. Και μετά και να γίνουν και φιλαράκια. Ή μετά να μάθουν και κάτι παραπάνω που δεν το ήξεραν. Ή ακόμα και να πούνε και μια πλάκα, να πούνε μια μπλακία, μια οτιδήποτε. Δεν πειράζει εμείς. Εμείς είμαστε εδώ να τα ακούμε και να τα διαβάζουμε. Οτιδήποτε είναι αυτό. Μπράβο, ξύπνα Λίτσα, θέλει βόλτα. Βρε τρελέ ρε Τάσο. Μάλιστα, μάλιστα, καταλάβαμε, πήραμε το μήνυμά μας. Δεν είδα καμία κίτρινη, βλέπω μία μαύρη όμως, του Γιώργου του Γκρίς. Και θέλει να ξαναβγεί έξω. Δεν θα του κάνω όμως το χατήρι, γιατί αυτός περιμένει να τον βγάλω έξω. Δεν θα τον βγάλω σήμερα. Σήμερα δεν θα... Άμα, πήρε και μία κίτρινη, ο Μιξκόν. 1986 Μιξκόν πήρε μια κόκκινη και μια κίτρινη. Τώρα ποια να πιστέψουμε, ότι του άρεσες ή δεν του άρεσες. Δεν πειράζει. Κάτι το ενδιάμεσο. Κάτι το ενδιάμεσο. Κάτι το καπνικό που λέμε. Έτσι. Αυτό το ξέρεις, αυτό το έτσι και έτσι. Λοιπόν, παιδιά, επαναλαμβάνω πάλι, σήμερα είχαμε και παρουσιάσαμε τα Riot Squad από Σμοκή, ήρθανε από Σμοκή να τα παρουσιάσουμε, κάναμε και τις κλειοσούλες μας, γουστάραμε πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω, είναι καπνικά με διαφορετικά προφίλ, καπνικά,
επαναλαμβάνω ότι είναι καπνικά-καπνικά και δεν είναι ημικαπνικά. Ίσως μπορεί να παίζει και το τελευταίο που βραβεύτηκε, αυτό που παρουσίασε τελευταίο δηλαδή, που βραβεύτηκε να παίζει λίγο προς εκείνη την, ξέρεις, την φόρα, την κατηφόρα, από εκεί πέρα, ας πούμε, να είναι λίγο καπνικό, ημικαπνικό μάλλον, αλλά όχι, και αυτό πάει λίγο να μοιάσει με καπνικό, περισσότερο είναι καπνικό, οπότε και αυτό είναι και στην κατηγορία του καπνικού-καπνικού. Απολαύσαμε για ακόμη μια φορά, ή μάλλον για πρώτη φορά σε Ντουανά, αλλά εγώ ακόμα μια φορά τη Θωμή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Κώστα μου, για την πρόσκληση. Πέρασε πραγματικά όμορφα. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε, ήρθαμε σε επαφή έτσι με την παρέα σου την όμορφη. Είναι καλά παιδιά και πάντα... Και πάντα γουστάρουν να έχουμε ωραίους καλεσμένους σαν και σένα. Γι' αυτό κάθονται και ήρεμα και ήσυχα και κάνουμε ωραίο τρολάρισμα. Αυτό το ωραίο που λέμε, το ευγενικό. Ευχάριστο, το ευγενικό. Ναι. Γιατί χρειάζεται και το τρολάρισμα στη ζωή μας, έτσι δεν είναι? Γαλάτι. Γαλάτι, πού είσαι, Γαλάτι? Εσύ βέβαια θα τα διαβάσεις και μετά, γιατί θα είναι ανοιχτό το chat αυτό. Θα δεις όλο δηλαδή, μπορείς να το διαβάσεις ολόκληρο αργότερα. Αν σε ενδιαφέρει κάτι να δεις παραπάνω και γουστάρεις. Ναι. Παιδιά. Νομίζω ότι κάπου εδώ τελειώσαμε και σας αφήνω τώρα με την όμορφη αυτή ανάμνηση, με την όμορφη αυτή παρέα. Θα φύγουμε μαζί ταυτόχρονα, δεν θα σας καληνυχτήσει η Θόμη προς πιο μπροστά, θα σας καληνυχτήσουμε μαζί και θα κλείσουμε μαζί. Το μόνο που εσείς θα κάνετε αυτή τη στιγμή είναι να βάλετε ένα like, αν δεν έχετε βάλει, όσοι μπήκατε και ξεχάσατε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σημαντικό. Και δεύτερο είναι να μην ξεχάσετε το Σάββατο που παίζει νέο επεισόδιο στο κανάλι. Αυτή τη φορά ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Ένα ταξίδι από ψηλά και από χαμηλά. Ένα ταξίδι που θα κάνω παρουσίαση Dinner Lady από ψηλά και από χαμηλά. Θα σας πάρω μαζί μου, θα ταξιδέψουμε μαζί και μετά θα δείτε και μια άσκημη εμπειρία. Για σας θα είναι καλή, γιατί θα είναι τρολάρισμα. Για μένα ήταν μια άσκημη εμπειρία που είχα σε αυτό το ταξίδι. Εντάξει. Λοιπόν, σας αφήνω εδώ. Σε ευχαριστώ για ακόμη φορά, Θόμη μου. Πέρασα θαυμάσια μαζί σου. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, Κώστα μου. Εύχομαι έτσι να περνάτε πάντα όμορφα. Να είναι πάντα όμορφες και ευχάριστες τα live όλα όσα και όλες τις συγκεντρώσεις που κάνουμε όλοι οι ατμιστές. Έτσι. Και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Εγώ εύχομαι κάθε επιτυχία σε οτιδήποτε κάνεις, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τη δουλειά σου, αλλά γενικά και με αυτό που ασχολείσαι. Γερός δωμάχη βέβαια, να σου πω να έρθει, γιατί στην περίπτωση τη δική σου έχεις να κάνεις και ταλαβαίνεις με πολλούς, οπότε εντάξει, αυτό χρειάζεται λιγάκι, αλλά με τέτοιο πλατή χαμόγελο που έχεις, ποιος να σου πει το αντίθετο, ποιος να σου πει κακό λόγο. Ίσως είναι και το μεγάλο σου αυτό όπλο. Και κάνετε επιτυχία και στη Σμοκή. Σε ευχαριστούμε για ακόμη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα μου. Να είσαι καλά και πάμε και σε σένα να έχεις πάντα επιτυχίες και να περνάμε έτσι όμορφα. Και ευχαριστούμε και την Σμοκή, ευχαριστούμε Νεκτάριο που έκανες τη δωροθεσία απόψε, που ευχαρίστησες και χάρηκαν 3 άτομα ακόμα από το Webplugin. Και η χαρά είναι μεγάλη γενικά σε όλους μας όταν χαίρονται κάποιοι που κερδίζουν έστω 1 ευρώ, 2, 3, ξέρω εγώ. Μας αρέσει και γουστάρουμε. Περισσότερο εγώ, σαν μικρό παιδί, κάνω όταν βλέπω κάποιον και κερδίζει. Πώς δεν χαίρεται. Έγινε. Λοιπόν, παιδιά, bye. Βάζουμε outro και φεύγουμε. Bye.